Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και απόψε στις παρεμβάσεις. Είναι 5η 27 Μαΐου και πάμε αμέσως στους συναδέλφους, στον Νίκο Λευθερόγλου και τον Γιώργο Καλαμέρο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Να δούμε πώς έχει επικαιρότητα. Θα ξεκινούσαμε από κανονικές συνθήκες, μέχρι από δύο ώρες δηλαδή. Θα ξεκινούσαμε με την απόβαση στη Θράκη που ετοιμάζει ο Τσαβούσογλου την Κυριακή. Μετά θα τον έχουμε στην Αθήνα. Αλλά πριν πάμε εκεί, θα πάμε σε αυτό που λέει ο τίτλος, γιατί ξαφνικά, εκεί από το πουθενά, εκεί που δεν το περιμέναμε ενδεχομένως, έχει σηκωθεί μια θύελλα, μια σφοδρή σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ. Νίκο, με αφορμή μια ομιλία του κ. Μητσοτάκη απόψε. Είχαμε σήμερα λοιπόν πράγματι την εκδήλωση για τα 40 χρόνια από την υπογραφή στο Ζάπιο, στον ίδιο χώρο που έγινε η σημερινή ομιλία του κ. Μητσοτάκη, από τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Καραμάλη και τον αείμνηστο Γιώργο Ράλη ως πρωθυπουργό και πρόεδρο Δημοκρατίας αντιστοίχως, αν θυμάμαι καλά, τη ένταξη τη χώρα μας στην τότε ΕΟΚ. Σήμερα λοιπόν στην επέτειο αυτή των 40 χρόνων, ο κ. Μητσοτάκη στην τοποθέτησή του επιτέθηκε, μεταξύ άλλων, αφού μίλησε για το ότι η Ελλάδα αποτελεί το ευρωπαϊκό όνειρο, συνιστόσα κεντρική της ταυτότητάς της, σε κάποιους που το 2015 ήθελαν να ρίξουν τη χώρα στον γκρεμό και μίλησε για αριστερούς και ακροδεξιούς δημαγωγούς, τους οποίους συνέτριψαν, χρησιμοποίησε αυτή τη σκληρή έκφραση, οι προοδευτικές δυνάμεις του τόπου. Αυτή η φράση του κ. Μητσοτάκη προκάλεσε, Γιώργο, τις αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ και μια οξύ ανακοίνωση. Μην ξαναπιάσει στο στόμα του τον όρο λαϊκισμός ο πρώην Μακεδονομάχος κ. Μητσοτάκης, ήταν ο τίτλος της ανακοίνωσης από το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Επισημαίνω ότι επέλεξε να κάνει μια εμπειριστική και διχαστική ομιλία στην εκδήλωση για τα 40 χρόνια από την ένταξη. Τόσος είναι, λένε, είναι μια σκληρή έκφραση. Θα του προτείναμε, γιατί εκεί είναι το θέμα, Νίκο, ότι χρησιμοποίησε τον όρο κ. Μητσοτάκης προοδευτικές δυνάμεις. Πέρα από τον λαϊκισμό, και λέει ο ΣΥΡΙΖΑ μην τον ξαναπιάσει τον όρο αυτό στο στόμα του. Εκείνος που ντύθηκε Μακεδονομάχος, οργάνωνε συλλαλητήρια και ανακάνει μια αναφορά στη συμφωνία των Πρεσπών, που δεν τολμά να ψελίσει σήμερα το όνομα της Βόρειας Μακεδονίας και να φέρει προς ψήφιση τη Βουλή τα μνημόνια συνεργασίας. Δηλαδή, το ότι έβαλε το ΣΥΡΙΖΑ απέναντι από τις προοδευτικές δυνάμεις με βάση τη ρητορική του. Νομίζω ότι το σκεπτικό του κ. Μητσοτάκη ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και υποθέτω και η ανεξάρτητη Έλληνες, γιατί με αυτούς έκανε κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Το σκεπτικό ποιο ήταν, ότι ήταν με το δημοψήφισμα επί της ουσίας θέλησε ο κ. Τσίπρας να αποχωρήσει η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό θεώρησε ότι δεν ανήκε στο προοδευτικό μπλοκ που ήταν ένα υπόλοιπο. Τώρα, Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι. Να σε ρωτήσω κάτι. Μισό λεπτό. Δεν ήταν προοδευτική. Επί τη ουσία, εγώ δεν λέω ποιο θεώρησε στην ομιλία του κ. Μητσοτάκη, ποιο ενέταξε στο προοδευτικό μπλοκ και ποιο όχι. Λέω ότι οι ψηφοφόροι όμως τότε, να σου θυμίσω, γιατί πρέπει να θυμόμαστε και τις εποχές που έγινε το δίλημα. Είμαστε εκείνη την περίοδο σε ένα πολύ σκληρό μνημόνιο για αρκετά χρόνια. Υπήρχε μια ελπίδα στον κόσμο ότι με την ψήφο στο δημοψήφισμα θα άλλαζε, γιατί δεν ήταν το δημοψήφισμα, αν θυμάστε το ερώτημα, εάν θα φύγουμε ή αν θα μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ το θυμάμαι καλά αυτό, γιατί πολλοί το είχαν παρεμηνεύσει σκοπίμως. Επί της ουσίας, αν συμφωνείτε ή πρέπει να αλλάξει το πακέτο Juncker. Η συγκεκριμένη πρόταση. Εντάξει, αλλά όπως λέει ο Γιώργος, για να τα λέμε όλα. Η Νέα Δημοκρατία εκείνη την περίοδο αυτή την επιχειρηματολογία έχει, ότι ουσιαστικά είναι μέσα ή έξω από το ευρώ. Και η αλήθεια είναι πως μετά από αυτά που ακολούθησαν, σε ένα βαθμό δικαιώθηκε. Γιατί εκεί είχαμε να διαλέξουμε μετά το δημοψήφισμα και διαλέξανε ΣΥΡΙΖΑ και οι άλλοι μαζί να μείνουμε στο ευρώ. Αν θυμηθούμε και τι συζητήθηκε τότε στη Σύνοδο Κορυφής, Γιώργο, δικαιώθηκε η εταίρη του Λαϊκού Κόμματος. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν θέσει το ζήτημα ότι αν η Ελλάδα επιμείνει στο όχι, θα πρέπει να αποχωρήσει από το ευρώ. Λοιπόν, για να μην κάνουμε ιστορική συζήτηση όμως. Το θέμα είναι σήμερα. Γιατί να μην κάνει... αυτό γιατί είναι το επιλέγεται αυτή τη στιγμή να κάνουμε μια εκτίμηση. Όχι, όχι. Αυτό είναι λοιπόν και εγώ το ερώτημα του δικού μου, Νίκο. Αλλά είναι γιατί επέλεξε σήμερα ο κ. Μητσοτάκης να εξαπολύσει μια επίθεση σκληρή στο ΣΥΡΙΖΑ. Και αν μιλάει για του Ανέλ προφανώς, για του τότε κυβερνητικού εταίρου. Δεν είναι πάντως πρώτη φορά ο κ. Μητσοτάκης. Αυτά έχει πει πολλές φορές. Το γιατί τώρα. Να θυμίσω ότι χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ, κατηγόρησε ο κ. Τσίπρας τον κ. Μητσοτάκη ότι έχει φέρει στην Ελλάδα μια χούντα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος και πολίτης τώρα μπορεί να διαφωνήσει με τον κ. Μητσοτάκη ή να μην σου αρέσει τη φάτσα του ή να μην θεωρήσει ότι είναι ελεύθερος. Είπε ο κ. Τσίπρας τη λέξη χούντα. Πραξόπημα μίλησε, ναι. Εντάξει, μίλησε ότι πρέπει να επιστρέψει η χώρα η δικαιοσύνη. Ναι, ιδιότυπη χούντα. Αυτό εννοούσε ο κ. Τσίπρας. Και αυτό τουλάχιστον επιχειρηματολογούσε. Είπε για ένα ιδιότυπο πραξικόπημα. Λέω λοιπόν, όταν λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης θεωρεί και θεωρεί και πολλοί κόσμο. Και πάλι Γιώργο ότι μπορεί να διαφωνήσει με την πολιτική του κ. Μητσοτάκη, να τον θεωρήσει νεοφιλελεύθερο, να θεωρήσει ότι τα μέτρα του αδικούν τους πολίτες ή οτιδήποτε άλλο. Χούντα δεν είναι. Δεν υπάρχει χούντα. Έτσι, δεν υπάρχει χούντα, δεν το συζητάμε. Σε αυτό λοιπόν θεωρώ ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι στο γάντι σήμερα και απάντησε. Και ήθελα να πω κάτι διαφορετικό. Εκτιμώ ότι δεν είναι μόνο θέμα ένα πινκ-πονκ δηλώσεων. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός κάνει την επιλογή σε αυτό το σημείο. Εμένα μου μυρίζουν εκλογές, όχι άμεσα απαραίτητα, αλλά είναι μια προσπάθεια δημιουργίας πόλωσης που σίγουρα δεν συμφέρει τα μικρά κόμματα τα οποία
δείχνουν να έχουν τσιμπήσει. Σας θυμίζω τη δημοσκόπηση της Άλκο πριν λίγες μέρες. Και υπάρχουν και κάποιες κυλιόμενες δημοσκοπήσεις που δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Νομίζω ότι μια πόλωση που εκτιμά ο κύριος Μητσοτάκης ότι συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία. Ενδεχομένως να συμφέρει και το ΣΥΡΙΖΑ. Πόλωση συμφέρει και το δεύτερο πάντα. Ακριβώς αυτό. Ενδεχομένως να συμφέρει και το ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τα μικρά κόμματα. Είδαμε και την Ελληνική Λύση. Και να πει, και δηλαδή, τι να το έκανε σήμερα, έχοντας στο μυαλό του ότι μπορεί να πάει σε εκλογές. Ναι, αν όχι άμεσα, σε ένα δεύτερο χρόνο. Έχουμε μπροστά μας το καλοκαίρι. Εγώ να σημειώσω ότι ο κύριος Τσίπρας δεν ξέρω αν προσκλήθηκε και δεν πήγε. Δεν ήταν σήμερα στην εκδήλωση αυτή στο Ζάπιο. Σωστά. Και δεν έχει κάνει και δήλωση, νομίζω, ο κύριος Τσίπρας για τα 40 χρόνια από την υπογραφή. Αυτό το ξέρω. Όχι, είδε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έκανε μια συνάντηση θεσμική. Και μίλησε για το πώς πρέπει να είναι η Ευρώπη κλπ. Θέλω να πω ότι είχε παρουσία και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και ο Ιωσήλ. Ναι, όχι, δεν ήταν εκεί στην ομιλία του ενώπιον του κ. Μητσοτάκη. Δεν ξέρω το πρωτόκολλο τι είναι. Είναι καλό πάντως πρώτα απ' όλα ότι αν ο κ. Τσίπρας, εγώ δεν άκουσα τη δήλωση που έχει κάνει, αναγνωρίζει ότι η θέση της Ελλάδος μετά από τόσο μεγάλη περιπέτεια που περάσαμε το 2015 είναι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω αυτό το έχει με αλλαγές. Το θέμα δεν είναι και στην πολιτική. Να σου πω κάτι. Οι προοδευτικές δυνάμεις που πρέπει να συζητήσουμε ποιες είναι οι προοδευτικές δυνάμεις, αλλά εν πάση περιπτώσει μην μένουμε στις ταμπέλες, δεν είπαν ποτέ να βρούμε την Ευρώπη. Να είμαστε σε μια άλλη Ευρώπη. Αυτό που λένε οι Γερμανοί τώρα που φεύγουν από την αγκαλιά του Σόιμπλε και πάνε στους πράσινους. Μπορώ να σου περιγράψω πολλές δηλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ και στελεχών της αριστεράς, όπως και στο παρελθόν το ΠΑΣΟΚ. Το 81 που φώναζε «Ο και να το έγκυο συνδικάτο» ήταν περίπου η ίδια γραμμή στα πρώιμα στάδια του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο κυβερνητικά στελέχη δεν γκρινιάζουν σήμερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την καθυστέρηση της αποφάσης με σχέση με την Τουρκία γκρινιάζει, και την καθυστέρηση για τη Λευκορωσία. Αν πρέπει να είμαστε εντός ή εκτός. Λοιπόν, κύριε, γιατί λίγο πάντως, επειδή κάθε μέρα βλέπω ότι επικαλείσαι τους πράσινους στη Γερμανία, Γιώργο μου, θέλω να σου πω ότι λίγο πιο κράτη, γιατί άκουσα σήμερα ότι έχει κάτι θέματα με το πόθο και έχει κάτι θέματα με το πόθο ενέσχεση και τώρα θα βρει πολλά. Θα τη βγάλουν ότι. Πώ το λένε, βασανίζει και τι χάσει. Θα συνασπιστεί ο παγκόσμιο καπιταλισμό. Λοιπόν, έχουν πολλά ή λίγα. Φαίνεται πάντως ότι έφτασε το πικ η πράσινη, δημοσκοπικά τουλάχιστον. Και αρχίζουν και πέφτουν. Και πρέπει να αρχίσει και ισορροπεί το πολιτικό σύστημα στη Γερμανία. Λοιπόν, τώρα πάμε σε αυτό το οποίο θα είναι σίγουρα θέμα. Για αυτά θα συζητήσουμε. Θα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον πάνελ μετά. Νομίζω που θα είναι μαζί μας ο κύριος Πλεύρης, ο κύριος Πίρτζης από το ΣΥΡΙΖΑ και θα είναι και η κυρία Δημαδάμ, το κίνημα αλλαγής, μετά, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και θα κουβεντιάσουμε για όλα αυτά. Αν έχουμε χούντα, δεν έχουμε χούντα που λέει, αλλά δεν νομίζω ότι βάζει κανείς θέμα χούντας, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά το αν υπάρχει δικαιοσύνη και όλα τα υπόλοιπα. Σοφίες δυνάμεις. Θα τα κουβεντιάσουμε μετά. Ήταν το μόνο κόμμα που έφερε την Ελλάδα στην Ευρώπη και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, όταν όλες οι άλλες δυνάμεις τότε στην Ελλάδα καταψήφισαν. Μόνος του είπε, θα τους ρίξω στη θάλασσα και ας κολυμπήσουν. Λοιπόν, τώρα να πάμε στα ελληνοτουρκικά, γιατί περιμένουμε απόβαση στη Θράκη την Κυριακή από τον Τζαβούσογλου και το μεγάλο κυβερνητικό αεροπλάνο με πολλούς δημοσιογράφους και μεγάλη αποστολή για να πάνε πάνω στη Θράκη, ξεκινώντας την περιοχή από Αλεξανδρούπολη τελικά. Θα προσγειωθεί την Κυριακή το πρωί στην Αλεξανδρούπολη, φέρνει μαζί του αρκετούς δημοσιογράφους, πολύ σωστά επισήμανε. Ετοιμάζει το σόου προφανώς ο κ. Τζαβούσογλου, δηλαδή αυτό που είχαμε ως φόβο, το ετοιμάζει, το στείνει στην Κομωτινή σε πρώτη φάση και να δούμε αν θα πάει και σε άλλο νομό, αν θα πάει στην Ξάνθη, αν θα πάει κάπου αλλού. Φαίνεται ότι ο κύριος Τσαβούσογλου έχει αποφασίσει, επειδή δεν θα δώσει τη ρεβάν στη συνέντευξη, διότι δεν θα υπάρξει συνέντευξη, θα υπάρχουν δηλώσεις που θα κάνουν οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών μετά τη συνάντησή τους στα δύο κρατικά πρακτορία ειδήσεων, δηλαδή στο Αθηνικό Πρακτορείο. Καλά, και στην Τουρκία το ίδιο έγινε πάντως. Δεν είχε συνέντευξη. Δεν είχε ερωτήσεις, ναι, ούτε εκεί είχε ερωτήσεις. Οπότε, αλλά είχαν την ευκαιρία να τα πούνε. Ναι. Θέλω να πω ότι τα είπαν μια χατσακώθηκαν μια χαρά και οι δυο τους χωρίς δημοσιογράφους. Ναι. Ναι. Προετοιμάζει πάντως το έδαφος. Φαίνεται ότι θα απευθυνθεί στην κοινότητα. Να θέσω ένα ερώτημα, Νίκο. Η κυβέρνηση, δηλαδή, τέθηκε ένα ζήτημα, ένα ερώτημα στην κυβέρνηση. Είναι εντυπωσιακό πάντω που κουβαλάει τόσο δημοσιογράφο. Ναι, τέθηκε το τουρκικό αίτημα στην κυβέρνηση, δηλαδή ενημερώθηκε η κυβέρνηση για το πρόγραμμα και συνένεσε. Δεν πάει πρώτα στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Εγώ, η Ελλάδα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Οποιοδήποτε πολίτη χώρα, ο οποίο δεν διώκεται ή δεν κάνει, μπορεί να έρθει σε οποιοδήποτε σημείο τη Ελλάδο. Η Ελλάδα είναι Τουρκία. Ναι. Να απαγορεύει. Δεν υπάρχουν κάποιες διατυπώσεις. Υπουργός δεν υπάρχει είναι. Τίποτα. Ο... Και στο παρελθόν. Μπορεί να πάρει το αυτοκίνητο για να περάσει τα σύνορα. Και... Δηλαδή. Με μια ταυτότητα. Γιατί και στην... μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος υπάρχει και διαφορά. Επειδή έχω και εγώ μια εικόνα, σου λέω με απόλυτη βεβαιότητα ότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να εμποδίσει την επίσκεψη αυτή. Μπορεί διακριτικά να πει σε κάποιον πήγαινε μετά. Νομίζω ότι υπόθηκε αυτό. Εκφράσαμε δημόσια δηλαδή. Και ότι... δεν είσαι. Δημόσια όχι. Η κυβέρνηση ίσως το κάνει. Πριν γίνει μια επίσημη επίσκεψη, υπάρχουν συνεννοήσεις. Πιο πριν. Λοιπόν, αυτό λέει. Λοιπόν, στο πιο πριν, νομίζω ότι εκφράστηκε η επιθυμία να γίνει μετά, όπως γίνεται τις πιο πολλές φορές. Όχι πάντα, και άλλες φορές είχε προηγηθεί η Θράκη και μετά ήταν η Αθήνα. Μήπως θα πρέπει να μην το θέτουμε εμείς και να τεθεί λοιπόν, επίσημα από την ελληνική κυβέρνηση, γιατί αν πάει και προκαλέσει εκεί. Δεν μπορεί θα να το κάνει. Δεν μπορείς, θα το δεχτεί μετά χαμογελαστικά. Δεν μπορεί, όπως και ο κύριος Τσίπρας προφανώς όταν πήγε την προηγούμενη φορά ο Ερντογάν στη Θράκη, ήξερε τι θα κάνει ο Ερντογάν στη Θράκη. Γι' αυτό
του έστειλε μαζί και τον υπουργό να τον συνοδεύει. Παρά το γεγονός ότι ήταν ουσιαστικά ιδιωτική επίσκεψη, αλλά πήγε ο υπουργός μαζί, ο κ. Αμανατίδης τότε, και δεν μπορούσε να το αποτρέψει ο κ. Τσίπρας το 2018 αυτό που έγινε, 17 πότε έγινε, 18. Έτσι και τώρα δεν μπορεί να τα αποτρέψει. Μισό λεπτό, σωστή να ρωτήσω κάτι. Επειδή το ρεπορτάζ έλεγε μέχρι το πρωί τουλάχιστον ότι εκεί ο κύριος Φραγκογιάννης, που είναι υφυπουργός εξωτερικών της ελληνικής κυβέρνησης, θα συναντηθεί στη Θράκη με τον ομόλογό του, τον Τούρκο, ο οποίος λέγεται νομίζω Σεντάτονάλ, δεν θυμόμουν το όνομα. Αυτό δεν είναι. Δεν φαίνεται είπα, να είναι ήταν την άλλη φορά ο κύριος Μανατίδης με τον Τούρκο πρόεδρο. Μαζί. Πρώτα στη Θράκη. Μετά. Εκεί και τότε είναι μια πολύ έντονη συζήτηση, να σου θυμίσω, και την περίοδο του 18, όταν ζήτησε κάποιο μικρόφωνο να βγάλει μια ομιλία. Έγινε κάποια σύγχυση εκεί, ενώ είχαν συμφωνήσει να μην πάρει μικρόφωνο και μην δώσει διάσταση στην επίσκεψή του στα χωριά της μειονότητας. Παραβιάστηκε αυτή η συμφωνία. Εντάξει, και να πούμε ότι οι Τούρκοι αυτό περιμένουν. Αλλά να τους πεις εμείς... μην πας στη Θράκη. Θεωρώ ότι στην Όχι, Ελλάδα. Πήγαινε μετά. Ναι. Αφού θα δεις τον Δεν θέλω να πάω. Με την απάντηση το λέω με βεβαιότητα. Να μην πάει ο κύριος Φραγκογιάννης από τον Διακή. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, όπως έγινε κιόλας και συνέβη, πήγε πρώτα στο Πατριαρχείο. Είδε τον Πατριάρχη, θα μπορούσε να του πει Τουρκία, μην πας. Ναι. Θα μπορούσε να του πει πήγαινε μετά. Σε ειδική επίσκεψη. Πήγαινε λοιπόν, δεν μπορείς να το αποτρέψεις αυτό. Χρόνια τώρα δεν μπορείς να το αποτρέψεις αυτό. Δεν πρέπει η Ελλάδα να λειτουργεί φοβικά. Η Ελλάδα είναι μια δημοκρατία. Μαζί σου αυτό. Δέχεται όποιον έρχεται και σέβεται τους κανόνες της χώρας της. Θα έχουμε τον κύριο Συρίγο σε λίγο μαζί μας και θα έχουμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε αυτά αναλυτικά με τον κύριο Συρίγο. Πάντως εντύπωση κάνει ότι πάει μια αρμάδα. Και με... το σκάφος το μεγάλο. Τώρα, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι υπάρχει μια διάθεση και από τις δύο πλευρές να μην ανέβουν οι τόνοι. Εμένα προσωπικά αυτές τις πληροφορίες που τις ακούω, με ενδιαφέρον και από σημαντικούς συναδέλφους οι οποίοι ασχολούνται με το ρεπορτάζ, μου κάνουν μια εντύπωση πώς πάει με ολόκληρη αρμάδα δημοσιογράφων στη Θράκη. Δεν ξέρω αν έχει ετοιμάσει συγκεντρώσεις. Δεν έχουμε εικόνα αυτή τη στιγμή συγκεντρώσεων, γιατί υπάρχει μια πληροφόρηση αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και έχει σημασία και πού θα πάει, όπως είπε. Αν θα πάει μόνο στην Κομοτηνία, θα πάει στην Ξάνθη. Και βέβαια και τι θα πει, προφανώς έχει σημασία. Δεν έχουμε γιατί... πάλι προεκπλήξεων, όπως έγινε με τον ακτιβιστή. Οι πληροφορίες λένε ότι στο ΙΦΕΞ έχουν κάτσει και συζητάνε όλα τα σενάρια. Δεν έχουν εφησυχάσει, ούτε περιμένουν ότι ο κ. Τσαβούσογλου θα είναι το καλό παιδί και θα έρθει χωρίς να θέσει θέμα, ούτε πιστεύουν ότι δεν θα προκαλέσει. Γι' αυτό έχουν ετοιμάσει αρκετές εναλλακτικές και σενάρια που θα υλοποιηθούν. Νίκο, να σου πω κάτι. Εγώ λέω ότι χρειάζεται μια προσοχή και μια εγρήγορση και σε άλλα επίπεδα, όχι μόνο σε επίπεδο του Υπουργείου Εξωτερικών. Και δεν χρειάζεται περισσότερο. Προφανώς. Νομίζω ότι είναι αντιληπτό αυτό. Λοιπόν, αυτά θα γίνουν την Κυριακή, η Θράκη την Κυριακή. Την Κυριακή, λοιπόν, μόλις τελειώσει ο κ. Τσαβούσογλου, το απόγευμα υπολογίζει το πρόγραμμά του. Θα έρθει στην Αθήνα, όπου θα του κάνει γεύμα δείπνο ο κ. Δένδιας. Θα του ανταποδώσει το δείπνο που του παραχώρησε ο κ. Τσαβούσογλου, γιατί τη Δευτέρα το πρωί. Θα πάει ο κ. Τσαβούσογλου στο Μέγαρο Μαξίμου, θα συναντήσει με τον κ. Μητσοτάκη και συνέχεια θα έχει τη συνάντησή του με τον κ. Δένδια, όπου θα κλείσει με τις δηλώσεις που θα κάνει. Και μετά θα βγουν στις τηλεοράσεις οι δυο τους και σε ζωντανή σύνδεση θα κάνουν δηλώσεις. Δένδια, χωρίς με δημοσιογράφους μόνο τη ΕΡΤ του ΑΠΕ και τη κρατική. Τα δύο κρατικά του ΑΠΕ είναι... και τη κρατική τηλεόραση τη Τουρκία και του Ανατολού, φαντάζομαι. Και του Ανατολού αντιστοίχω. Και θα κάνουν δηλώσεις χωρίς να απαντήσουν σε ερωτήσεις. Την άλλη φορά δεν χρειάστηκαν ερωτήσεις για να τσακωθούν. Τσακώθηκαν χωρίς ερωτήσεις. Λοιπόν, άρα θα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον, μια Κυριακή πολύ ενδιαφέρον Κυριακή και Δευτέρα. Εν τω μεταξύ, σήμερα οι Τούρκοι είχαν μια δυσάρεστη έκπληξη από τις ΗΠΑ και την Σλοβενία. Για πες μας. Είχαν οργανώσει οι Τούρκοι μια άσκηση. Στο Εικόνιο. Συμμετείχαν λοιπόν στο ξεκίνημα της άσκησης τόσο οι Αμερικανοί όσο και οι Σλοβαίνοι. Στην πορεία όμως της άσκησης προέκυψαν εκπρόσωποι των κατοχικών δυνάμεων. Έχουν στρατό, οι κατοχικές δυνάμεις έχουν προφανώς. Είναι ένα κομμάτι, είναι οι έπικοι ή ο στρατός του Ερντογάν. Πήγαν να τους βάλουν και αυτούς. Πήγαν να τους βάλουν στην άσκηση. Εκεί λοιπόν υπήρχε αντίδραση, οι Αμερικανοί και οι Σλοβένοι αποχώρησαν. Και έτσι θεωρώ ότι ήταν μήνυμα ηχηρότατο. Έμεινε μόνο με το Κατάρ και το Αζερμπαϊτζάν, χώρες οι οποίες παραδοσιακά στηρίζουν την Τουρκία. Αλλιώς το σκεφτόταν ο κύριος Ερντογάν, αλλιώς του βγήκε. Να δούμε λοιπόν. Πώς θα εξελιχθεί λοιπόν, όλη αυτή η επίσκεψη και συναντήσεις. Και πέρα των λειτουργικών, είπαμε σε λίγο, θα έχουμε τον κύριο Συρίγο, θα κουβεντιάσουμε πολύ αναλυτικά γι' αυτό. Έχουμε και εξελίξει την Εξεταστική Επιτροπή. Είχαμε σήμερα μια κατάθεση από το Δήμο Βρύκιο, τον συνάδελφο. Ο κύριος Βρύκιος πήγε επί της ουσίας εκπροσωπώντας εισαγωγικά. Άλλη κατάθεση άκουσε η Νέα Δημοκρατία και άλλη κατάθεση άκουσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν καταλαβαίνω καλά. Η κατάθεση έχει συγκεκριμένα λόγια.
Έχει πολλά λόγια. Ναι, έχει πολλά λόγια, διαρρέψει. Αλλά το θέμα ποιο κομμάτι κρατάει ο καθένας. Πες εσύ, Νίκο, ποιο κρατάει. Ναι, κοίταξε, πάντα οι καταθέσεις σε μια προανακριτική επιτροπή και είσαι εξεταστική, όπως ξέρουμε, το έχουμε ζήσει άπαντες, θεωρώ είμαστε πια αρκετά έμπειροι, έχουν δύο αναγνώσεις. Η μία ανάγνωση που δίνει το κυβερνό κόμμα κάθε φορά με τις διαρρώσεις του και η άλλη ανάγνωση που δίνει η αντιπολίτευση. Εδώ το εντυπωσιακό ήταν τσακώθηκε η κυρία Τσάκρη πρώτα απ' όλα με τον κύριο Γκέρογλου. Του κινήματος αλλαγής, ναι. Στην εκπομπή του κινήματος αλλαγής. Είχε αρκετό ενδιαφέρον. Να πούμε όμως τι είπε ο κύριος Βερίκιος. Θα πω το ένα κομμάτι και το άλλο θα το πει ο Γιώργος. Ο κύριος Βερίκιος περιέγραψε το πώς ο κύριος Καλογλίτσας συναντήθηκε με τον κύριο Κοντομινά και τι του είπε. Του είπε επί της ουσίας, αυτό ερμηνεύει η κυβέρνηση, ότι το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ ήταν να πάρει τον Α, ο κύριος Καλογλίτσας, και να το μετατρέψει σε ένα κανάλι φιλικά προσκύμενο στο ΣΥΡΙΖΑ, ελέγχοντας τις πολιτικές εκπομπές και τις ειδήσεις, το δελτίο ειδήσεων, και άφησε ένα όνομα να αιωρείται πολύ γνωστού ψυχαγωγικής εκπομπής. Μπορώ να περιγράψω ποιος είναι. Δεν χρειάζεται. Δεν το είπε κιόλας ή δεν έγινε γνωστό από την Εξεταστική Επιτροπή, από την Προανακριτική Επιτροπή. Και μάλιστα είπε ο κύριος Καλογλίτσας, ότι είπε ο κύριος Κοντομινάς σχολιάζοντας αυτά που του έλεγε ο κύριος Καλογλίτσας, ότι ούτε η μαφία δεν θα τα έλεγε αυτά. Και βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ πιάστηκε από ένα άλλο κομμάτι, ναι, θα το πει ο Γιώργος. Γιατί έφτασε να πει ότι ούτε η μαφία δεν τα λέει ότι αυτά. Δεν είχε την εμπιστοσύνη του Μαξίμου. Ναι, γιατί ο κύριος Καλογλίτσας μιλούσε απαξιωτικά για το τότε κυβέρνηση. Έτσι, επίσης είπε στον κύριο Κοντομινά ότι ενδιαφέρεται μόνο για πολιτικές εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων. Ότι αυτά τα παλιόπαιδα, εγώ δεν θέλω να εμπλακώ, αυτή η φράση χρησιμοποιείς, αυτά τα παλιόπαιδα θέλουν να μπουν στο κανάλι. Και είπε ο κύριος Κοντομινάς πώς μπορώ να συνεργαστώ με έναν τύπο που δεν έχει μία στην τσέπη και βρίζοντας αυτούς που υποτίθεται ότι τον έστειλαν. Αυτά δεν γίνονται στη μαφία. Μάλιστα. Βρίζοντας αυτούς που υποτίθεται ότι τον έστειλαν. Ναι. Έτσι, είπε επίσης ότι δεν ξέρει αν ο κ. Κοντομινάς ενημέρωσε κάποιον στην τότε κυβέρνηση, αλλά εμένα μου είπε κατά λέξη τον Καλογλίτσα δεν τον θέλουν ούτε στο Μαξίμου. Μάλιστα. Είπε ο κ. Κοντομινάς στον κ. Βερίκιο. Να σου θυμίσω ότι εκείνες τις μέρες είχε μπει μέσα στο στούντιο που είχε την εκπομπή τότε η κυρία Μενεγάκη που ήταν στον Α και κάνει σκληρές δηλώσεις κατά του κ. Παπά. Πάνω σε μια κουζίνα. Έτσι δεν είναι. Ο κ. Κοντομινάς δεν πάει στην επιτροπή. Ναι, αλλά οπότε ας αρκεστούμε σε αυτά που άκουσε. Παίζει ρόλο σε ποιο χρονικό σημείο ήταν τότε η παρουσία του στον αέρα του Α και ήταν η συνάντηση με τον Καλογλίτσα. Ήταν όταν κατήγγειλε ο κ. Κοντομινάς ότι πάνε να πάρει το κανάλι. Τότε ήταν το χρονικό. Αν καταλαβαίνω καλά, είχε και σήμερα πολύ φασαρία στην Προανακριτική Επιτροπή. Πάντως υπάρχει ένα γεγονός. Μειώνονται, δηλαδή, ή τουλάχιστον λέει η αντιπολίτευση και να το συζητήσουμε. Ότι πάνε να την κλείσουν άρον-άρον την Προανακριτική και δεν καλούν επιπλέον μάρτυρες. Επειδή βλέπουν ότι δεν οδηγείται και πουθενά. Που μου κάνει εντύπωση, εγώ δεν ξέρω ούτε τις ποινικές ευθύνες, ούτε έχω όλη την εικόνα μπροστά. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση πάντως είναι ότι όλοι οι μάρτυρες κατέθεσαν και υποστήριξαν και ισχυρίστηκαν, για να μην το δεχτούμε ως δεδομένο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να ελέγξει με κάποιο τρόπο τα μίντια. Αυτό για μένα το πολιτικό διακύβευμα. Αυτός πώς προκύπτει αυτά που είπε ο Δήμος Βερίκιος. Όταν είπε ότι ήθελε να πάρουν το κανάλι. Ναι, ήθελε να το πάρει ο Καλογλίτσας από τον Κοντομινά. Με εντολή που του έδωσαν τα παλιόπαιδα. Αυτό είπε. Ναι. Ως εκπρόσωπος των παλιόπαιδων και τα λες παλιόπαιδα. Όλοι έχουμε, ξέρεις, σε πολλές συζητήσεις, όλοι έχουμε πάρει μέρος και ξέρουμε πολλές φορές ότι θες να δελεάσει κάποιον για να σου δώσει κάτι, λες και μια κουβέντα παραπάνω να δείξει μια μορφή οικειότητας. Εγώ λέω δεν είναι όμως η μοναδική κατάθεση του κ. Βερίκιου. Υπάρχουν καταθέσεις όπως του κ. Κοντομινά που το βίωσε. Και ο ίδιος το είχε πει αυτό. Ότι πάνε να του πάρουν το κανάλι. Δεν το είπε ο κ. Καλογλίτσας. Μα συγγνώμη, το κανάλι το παίρνανε αέρα, τσαμπουκά, δεν υπήρχε διαγωνισμός που κλειστήκανε μέσα χωρίς να έχει επαφή ένας με τον άλλον. Αυτό ακριβώς και κάναν προσφορές. Ότι παρόλο που υπήρχε ο διαγωνισμός, με βάση πολλά που έχουν καταθέσει μάρτυρες, λένε ότι ναι, μεν έγινε αυτό. Αλλά την ίδια ώρα ήταν σημαδεμένα τα χαρτιά του διαγωνισμού. Πού σημαδεμένα τα χαρτιά? Να θυμίσω, κύριε, είναι και αυτό, Νικό. Ήταν. Κάποιοι μπορεί να θέλουν να κρατήσουν τα κανάλια τσάπα. Να θυμίσω ότι η συνάντηση αυτή, όπως είπες Γιώργο, έγινε αφού είχε τελειώσει ο διαγωνισμός. Σωστά. Mm-hmm. Και ήταν στους, πώς το λέγανε, ο Α δεν είχε πάρει τότε άδεια. Σωστά. Τη λέγανε τη φράση κάπως, όχι παραχωρησιούχος, πώς τη λένε αυτοί που είχαν προκριθεί στην πρώτη φάση. Δεν τη θυμάμαι τη λέξη. Οι μειοδότες, οι πλειοδότες, συγγνώμη, οι πλειοδότες. Κάπως αλλιώς είχαν βάλει ένα νόμο. Ναι, οι οποίοι είχαν πλειοδοτήσει, και είχαν δώσει τα περισσότερα χρήματα. Και προφανώς εκεί την περίοδο έψαχνε να βρει χρήματα. Σωστά, αυτό καταλαβαίνω. Ακριβώς έτσι, αυτό είναι, έτσι ξεκίνησε ο κύριος. Έψαχνε να βρει χρήματα. Ναι. Και εκεί, γύρω από αυτή την ιστορία, γίνεται όλη αυτή η συζήτηση
Με πολλούς επιχειρηματίες οποία... και όχι μόνο με τον κύριο Κονταμινάκη. Τώρα, το τι είπε ο Δήμος Βερίκιος σήμερα νομίζω θα είναι πολύ εύκολο. Μόλις βγουν τα πρακτικά, είναι στη διάθεση των κομμάτων. Εκτός αν πούνε ότι αλλοιώθηκαν πάλι, γιατί είχαμε πάλι σήμερα πάλι, καταγγελία αλλοίωση των πρακτικών. Είναι η Προανακριτική Επιτροπή που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω, πιο επιθετικός και ζωηρός από κάθε άλλη Προανακριτική Επιτροπή που γίνει τώρα. Φέρει πίν τα ίδια, δεν τα είχα δει στην Προανακριτική Επιτροπή για τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Δηλαδή το ΣΥΡΙΖΑ τον έβλεπε τόσο ζωηρό. Οι υπερθεματιστές. Οι υπερθεματιστές. Μπράβο, έτσι. Γιώργο. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Οι υπερθεματιστές. Αυτοί ήταν. Τώρα έχουμε μπλέξει τους αναθεματιστές. Τώρα έχουμε μπλέξει τους αναθεματιστές. Αλλά υπάρχει μια πραγματικότητα. Ότι περίπου ο νόμος Παπά εφαρμόστηκε στα κανάλια αφενός. Τότε προβλέπονταν 3,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και τώρα έχει πέσει στις 200.000. Έχει πέσει πρώτα απ' όλα λόγω πανδημίας. Να πούμε το θετικό. Όχι ότι πήγαν στην αγορά αυτά τα λεφτά. Τα κανάλια, και σε αυτό συμφωνούν όλοι. Δεν νομίζω ότι έχει θέσει κανείς κακώς τα κανάλια μπήκαν στη διαδικασία να πλύνουν για τις άδειες. Αλλά λοιπόν, αυτό που συζητάμε είναι αν ο διαγωνισμός έγινε με σημαδεμένα χαρτιά πρώτον, κύριε, πολιτικό. Κύριε, κύριε. Ναι, συγγνώμη, σωτή, αυτό. Ήταν με καθαρά. Θες να θυμίσω τους πεθαματιστές. Δεν γίνεται να τα με θυμάμαι. Λοιπόν, πάμε αμέσως, γιατί έχουμε νομίζω πάρα πολλά να συζητήσουμε με τον κύριο Άγγελο Συρίγο, τον Υφυπουργό Παιδείας, τον οποίο τον έχουμε μαζί μας και διεθνολόγο όμως. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε, ξεκινήσαμε από το χαρτοφυλάκιο σας. Σήμερα θα μας επιτρέψετε να ξεκινήσουμε από την ιδιότητα του διεθνολόγου, όμως, γιατί είναι πιο επίκαιρο, νομίζω, σήμερα το θέμα αυτό. Μάθαμε λοιπόν, το ξέρετε κι εσείς, ότι μας έρχεται ο Τσαβούσογλου την Κυριακή, ξεκινώντας από τη Θράκη. Και αυτό είναι ένα θέμα, τόθος ο Γιώργος Καραμέρος, αν μπορούσαμε να το αποτρέψουμε ή όχι και δεν το κάναμε. Ή, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν θα συναντηθεί ο κ. Φραγκογιάννης με τον ομόλογό του πάνω λοιπόν, στη Θράκη. Και να δούμε τι περιμένουμε από την επίσκεψη αυτή. Να πω το ρήμα φοβόμαστε. Τι φοβόμαστε ότι μπορεί να συμβεί στην επίσκεψη αυτή και γιατί είμαστε προετοιμασμένοι για την επίσκεψη αυτή που θα ακολουθήσει μετά την συνάντηση, που θα είναι πριν τη συνάντηση του κυρίου Δένδια με τον κ. Τσαβούσογλου αλλά και του Πρωθυπουργού με τον κ. Τσαβούσογλου τη Δευτέρα. Η εκτίμησή μου είναι ότι για το θέμα της Θράκης δεν έχουμε κάτι να φοβόμαστε στη Θράκη. Πρόκειται για το ιδιωτικό τμήμα της επισκέψεως του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών. Το ότι είναι ιδιωτικό δεν σημαίνει ότι δεν θα συναντηθεί με όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι συνδέονται σε γενικές γραμμές με το τουρκικό προξενείο και τα τουρκικά συμφέροντα στην περιοχή, αλλά είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν μας προβληματίζει, από την έννοια ότι δεν έχουμε κάτι να ανησυχήσουμε. Εμείς προστατεύουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις μειονότητες που βρίσκονται στην περιοχή και συνεχίζουμε το δρόμο μας προς μια ευρωπαϊκή και δημοκρατική Ευρώπη. Ναι, ναι, συγγνώμη, αυτό είναι ψύχρεμα. Λέτε εσείς ποια είναι η θέση ελληνική. Ωστόσο, αν δούμε την Κυριακή, λέω εγώ, ένα Τσαβούσογλου να περιοδεύει την Ξάνθη και την Ροδόπη και την Ξάνθη ενδεχομένως, δεν το ξέρουμε ακόμα αυτό, δεν υπάρχει πρόγραμμα. Είναι και ιδιωτική επίσκεψη άλλωστε. Και τον ακούσουμε να μιλάει για τα τουρκόπουλα, την τουρκική μειονότητα, τουρκικά χωριά. Τα τουρκικά χωριά που υπόθηκε και αυτό τα τελευταία 24 ώρα. Κάνα χάρτη δούμε, περίεργο, αν δούμε ενδεχομένως συγκεντρώσεις. Την τελευταία φορά με τον Ερντογάν είδαμε συγκέντρωση, την οποία μίλησε έξω από ένα σχολείο, αν θυμάμαι καλά. Όλα αυτά. Μας προκαλεί έκπληξη. Πρώτα απ' όλα είναι η ρητορική της Τουρκίας, η οποία θεωρεί ότι η μουσουλμανική μειονότητα είναι η τουρκική μειονότητα. Δεν είναι κάτι καινούριο. Από τη δεκαετία του 50 επιδιώκουν να χαρακτηρίσουν τη μειονότητα ως τουρκική. Ένα σημείο αυτό. Δεύτερον, επειδή ακριβώς είναι ιδιωτική επίσκεψη, δεν θα γίνουν συγκεντρώσεις. Όπως είχαν γίνει επί Ερντογάν, επί παραδείγματι, το 2017, το Δεκέμβριο, όταν είχε έρθει στην Ελλάδα ή και παλαιότερα. Ναι. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας προβληματίζει ιδιαίτερως. Έρχομαι τώρα στο θέμα του ταξιδιού, του επίσημου τμήματος ταξιδιού, στην επαφή με την Αθήνα. Ναι. Εδώ πέρα διαβάζω από πολλούς ότι ο Τσαβούσογλου θα επιχειρήσει να πάρει τη ρεβάνς για αυτό που έγινε στην Τουρκία πριν από λίγο καιρό. Εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα επιχειρήσει να το κάνει κάτι τέτοιο κατά τη διάρκεια της επίσημης επισκέψεως. Τα μηνύματα τα οποία έχει στείλει θα τα έχει στείλει πιο πριν, είτε από την επίσκεψη στη Θράκη, είτε από τις δηλώσεις του τουρκικού Υπουργείου των Εξωτερικών. Δεν έρχεται εδώ με σκοπό να προκαλέσει. Προσπαθεί να στρώσει το έδαφος για μια συνάντηση μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογάν το επόμενο χρονικό διάστημα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Δεν έχει λόγο να το τραβήξει στα άκρα. Δύο Τσαβούσογλου θα έρθουν. Ο Τσαβούσογλου ο ιδιώτης, ο οποίος θα μιλήσει για τουρκικά χωριά, για τουρκόπουλα και διάφορα τέτοια, και ο Τσαβούσογλου ο υπουργός,
ο οποίος θα έρθει να συζητήσουμε για το πότε θα συνεδριάσει ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Ερντογάν. Μπορεί να το διαχωρίζουμε δηλαδή, αυτό. Αν κάνει δήλωση την προηγούμενη μέρα στην ιδιωτική του επίσκεψη ότι επισκέφθηκε την τουρκική μειονότητα, δεν θα στην ουσία παγιδέψει και θα μας σύρει σε ένα διάλογο. Γιατί το ερώτημα το δικό μου, αυτό που λέει ο Νίκος, είναι ότι αν αυτά τα πει, λέμε τώρα εμείς την Κυριακή, τη Δευτέρα δεν πρέπει όταν γίνει η συνάντηση και μετά. Μπορεί να τα γνωρίσει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών αυτά και να μην μιλήσει για αυτά. Και αν μιλήσει μετά, τι θα γίνει, θα έχουμε τα ίδια. Μπείτε στο site του τουρκικού Υπουργείου των Εξωτερικών. Ναι. Δεν είναι κάτι που λέει ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών ως ιδιώτης ή ως επίσημος. Είναι η επίσημη θέση της Τουρκίας από το 1958-59 και μετά. Στην οποία απαντήσαμε εμείς στην Άγκυρα. Και απαντάμε διαρκώς. Ούτε θέμα διαλόγου είναι με την Τουρκία αν είναι μουσουλμανική μειονότητα ή αν είναι περισσότερες εθνοτικές μειονότητες, μία εκ των οποίων είναι η τουρκική. Ή αν είναι όλη η μειονότητα η μουσουλμανική θεωρείται τουρκική. Δεν λέμε κάτι διαφορετικό. Έχετε δίκιο. Εγώ δεν είχα ακούσει ποτέ να μιλάνε οι Τούρκοι για τουρκικά χωριά σε ελληνικό έδαφος. Ποτέ. Μέχρι τώρα. Πάρα πολλές φορές. Τα 35 χρόνια δεν το έχω ακούσει. Ωραία. Να υποθέσουμε. Θυμίζω το 2004, λοιπόν, τον Μάιο του 2004, έχει επισκεφθεί ο Ερντογάν την Θράκη και έχει επισκεφθεί και το χωριό Αριανά, από το οποίο καταγόταν στενότατο συνεργάτης του. Και εκεί είχε χρησιμοποιήσει τον όρο ομογενής μας, τα δικά μας χωριά κτλ. Ναι. Ναι. Λέτε λοιπόν ότι αυτό δεν θα προκαλέσει την επόμενη μέρα μία απάντηση από την πλευρά του κυρίου Δένδια? Πιθανόν, αλλά δεν είναι το μετά, κρίσιμο σημείο. Δεν θα εξελιχθεί το πράγμα όπως στην Άγκυρα? Γιατί είπατε μια εκτίμηση στην αρχή ότι θεωρείτε πως στο επίσημο κομμάτι δεν θα έχουμε αυτά που είχαμε στην Άγκυρα. Εκτιμάτε. Κύριε Ξενάκη, ναι. Να πω τι με ανησυχεί με τους Τούρκους. Με ανησυχεί όταν προβαίνουν σε πράξεις. Ναι. Με τα λόγια ας λένε ό,τι θέλουν. Όταν προβαίνουν σε πράξεις, όταν στέλνουν τα πλοία τους στην Ανατολική Μεσόγειο, όταν επιχειρούν να κάνουν έρευνες στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, όταν στέλνουν τα αεροπλάνα τους, εκεί με ανησυχεί. Με τα λόγια, ας πούμε ό,τι θέλουν. Γι' αυτό είναι και η διπλωματία, για να συζητάμε. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν το αντιμετώπισε έτσι ο κ. Δένδια στην Άγκυρα, γιατί αν το αντιμετώπισε με αυτόν τον τρόπο, δεν θα απαντούσε στον Τσαβούζογλου. Θα άφηνε να περάσει λεκτικά αυτό που είπε. Λεκτικά απάντησε. Ναι. Με συγχωρείτε, τι είπατε? Λεκτικά απάντησε. Αυτό είναι και η έννοια τη διπλωματία. Δεν λέω να κάνουμε πόλεμο. Λέω να απαντήσει. Και θυμάμαι ότι η μειονότητα ήταν το θέμα από το οποίο ξεκίνησε όλη αυτή η κουβέντα στην Άγκυρα. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Άρα εδώ πώς θα τα αγνοήσεις? Αν υποθεί, πώς θα τα αγνοήσεις? Δεν το αγνοείς. Λες ότι η θέση μας είναι ότι είναι η μουσουλμανική μειονότητα. Μάλιστα. Και τελειώνει αυτό το θέμα. Μάλιστα. Το πρόβλημα με την Τουρκία, επαναλαμβάνω, δεν είναι τι θα πει ο Τσαβούσογλου είτε στην Τουρκία είτε στην Ελλάδα. Τι θα κάνει, λέτε. Είναι τι θα κάνει. Εκεί είναι πάντοτε κύριε το κρίσιμο. Κύριε, πρώτα μας δείξαν πάντα τους χάρτες της Γαλάζιας Πατρίδας και ύστερα τους εφάρμοσαν. Δεν είναι ακριβώς ότι λένε δεν το κάνουν στη συνέχεια οι Τούρκοι. Για την Κύπρο έλεγαν πάρα πολλά χρόνια πριν κάνουν την εισβολή. Κύριε Ελευθερόγλου, το 1959 υπεγράφει, έγινε μια συμφωνία μεταξύ δύο διπλωματών, ενός Έλληνα και ενός Τούρκου. Ο Κουνεράλ ήταν ο Τούρκος, ο Μπίτσιος ήταν ο Έλληνας. Και εκεί οι Τούρκοι έγραφαν ρητός ότι η μειονότητα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τουρκική. Είναι η πρώτη επίσημη καταγραφή της θέσεως ότι η μειονότητα κατά την Τουρκία είναι ολόκληρη, η μουσουλμανική μειονότητα είναι τουρκική. Η πάγια ελληνική θέση από το 1974 και μετά είναι ότι η μειονότητα είναι μουσουλμανική. Το λέει και η συνθήκη της Λοζάνης, το είπε και ο Υπουργός Εξωτερικών στην Άγκυρα προσφάτως. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ. Επειδή είπατε ότι με ανησυχούν οι πράξεις, προφανώς σημαντικές είναι οι πράξεις. Τις προηγούμενες μέρες στην Τουρκία, από πλευράς πράξεων, η τουρκική μαφία αποδομεί σχεδόν καθημερινά τον Ερντογάν και τους υπουργούς του. Με διάφορα βίντεο, καταγγελίες κλπ. Και πολλοί αντιδρούν δείχνοντας τους Αμερικανούς, ενώ στην τουρκική κυβέρνηση. Εδώ στην Ελλάδα, από την άλλη, ο Αμερικανός πρέσβης κατέθεσε την πρόταση για τις Αμερικανικές φρεγάτες. Εμείς τώρα, η ελληνική πλευρά, σε αυτό το παιχνίδι, ποιες πρέπει να είναι οι επόμενες πράξεις? Η συνάντηση με τον Ερντογάν, η σύσφιξη των συμμαχιών μας με έναν τρόπο? Με ποιες πράξεις? Στη φάση που είμαστε με την Τουρκία, εκείνο το οποίο θέλουμε είναι να αποτρέψουμε επανάληψη γεγονότων όπως αυτά που έγιναν από τον Ιούλιο μέχρι τον Νοέμβριο του περασμένου έτους. Τι δηλαδή, θα κάνουν δηλαδή, αυτή η τρομακτική ένταση? Ναι. Μπορεί να το ξαναβγάλει ο Ερντογάν? Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα το ξαναβγάλει στην περιοχή της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, πιθανόν να το βγάλει στην Κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη. Εννοείται ότι αυτό θα έχει αντίδραση και από την Ελλάδα και από την Κύπρο και θα πιέσουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, στη συνάντηση. Και αυτή, να πω και κάτι γενικότερα. Ναι. Το λέω εδώ και πολύ καιρό.
η Τουρκία έχει ξοδέψει 1 δισεκατομμύριο ευρώ περίπου για να αγοράσει 3 συν 1 τώρα 4 γεωτηρητικά σκάφη και 2 σεισμογραφικά. Δεν έχει δώσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ για να τα έχει δεμένα στα λιμάνια. Είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα τα βγάλει. Εμείς έχουμε κάθε λόγο να αποτρέπουμε μία τέτοια εξέλιξη. Οι συζητήσεις, οι επαφές, όλα αυτά οδηγούν αποτρεπτικά. Δεν θέλουμε να ξαναβιώσουμε τις μέρες του Ιουλίου μέχρι τον Νοέμβριο του 2020. Μάλιστα. Τέτοια ένταση εγώ στις ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν έχω ξαναδεί από το 1974 και μετά, όσο είχαμε αυτό το χρονικό διάστημα. Λοιπόν, τώρα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Σήμερα είδαμε έναν Ερντογάν, στα δελτία ειδήσεων τον είδα δηλαδή, εν όψη και τη συνάντηση που θα έχει με τον Αμερικανό Πρόεδρο στα μέσα του Ιουνίου, ο οποίος δεν αναφέρθηκε για αιματοβαμμένα χέρια των ΗΠΑ, αλλά ίσα ίσα έχει προσπαθεί, από ό,τι κατάλαβα, να αποκαταστήσει αυτά τα οποία έλεγε πριν από μερικές ημέρες και να φτιάξει λίγο το κλίμα εν όψη της πιθανής συνάντησής του με τον Αμερικανό Πρόεδρο στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Το ερώτημα είναι το δικό μου. Εντάξει, αυτό καταλαβαίνω γιατί το κάνει, νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Αν εσείς εκτιμάτε ότι μπορεί αυτές τις 15 μέρες τις επόμενες το κλίμα να γυρίσει και ξαφνικά να βρεθούμε απέναντι σε κάτι που εσείς, το θυμάμαι, μας είχατε πει σε μια από τις συζητήσεις μας, ότι τι θα γίνει αν ξαφνικά οι πολύ οξυμένες αμερικανοτουρκικές σχέσεις με κάποιο μαγικό τρόπο, όπως έχει γίνει στο παρελθόν, ξαναφτιαχτούν και βρεθούμε με το μουτζούρι εμείς στο χέρι, γιατί κάτι πρέπει να πάρουν και οι Τούρκοι για να κάνουν πίσω στους S-400 για παράδειγμα. Δεν μπορούν να πάρουν κάτι. Ωραία παρατήρηση. Λοιπόν, μεταξύ της δηλώσεως του Ερντογάν περί αιματοβαμμένων χεριών του Biden και της χθεσινής του δηλώσεως ότι θα τα βρούμε με την Αμερική και είμαστε σύμμαχοι κτλ., μεσολάβησε η άρση των κυρώσεων εις βάρος των εταιριών που συμμετείχαν στον αγωγό Nord Stream 2 που συνδέει τη Ρωσία με τη Γερμανία με φυσικό αέριο. Αυτό ενεθάρρυνε τον Ερντογάν να πιστεύει ότι μπορεί και αυτός να τύχει της ίδιας ευνοϊκής αντιμετωπίσεως από πλευράς Αμερικής. Δηλαδή να έρθουν οι κυρώσεις είτε για τα F-35, είτε για την πώληση αμερικανικών όπλων, είτε για όλα αυτά τα οποία συνδέονται με τους S-400. Η εκτίμησή μου είναι ότι είναι εντελώς διαφορετική περίπτωση. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εάν η Τουρκία δεν υπαναχωρήσει, η Αμερική δεν θα ανοίξει την αγκαλιά της και θα την αντιμετωπίσει ως τον άσωτο ιό που επέστρεψε σπίτι. Ναι. Και θα σφάξει το μόσχο του στεφτό. Βλέπετε ότι μπορεί να επαναχωρήσει, ναι. Γιατί θα ανοίξει ένα μέτωπο με τη Ρωσία, αν το κάνει, έτσι. Δεν μπορεί να τα έχει καλά με όλους. Ναι. Ακριβώς. Αυτό είναι το πρόβλημα του Ερντογάν. Είναι σε τόσο λεπτή ισορροπία που αν το κάνει θα βρει απέναντι τη Ρωσία. Θα μου πείτε τι τον νοιάζει η Ρωσία. Τον νοιάζει διότι οι τουρκικές δυνάμεις στη Συρία βρίσκονται εκεί λόγω της ανοχής που επιδεικνύει η Ρωσία. Οι τουρκικές δυνάμεις και η τουρκική παρουσία στο Αζερμπαϊτζάν είναι πάλι λόγω της ρωσικής ανοχής. Υπάρχει σύγκρουση στη Λιβύη. Υπάρχουν πολλά σημεία που ακουμπάει η Ρωσία την Τουρκία. Έχουμε και το θέμα των πυρηνικών εργοστασίων που φτιάχονται με ρωσική τεχνολογία. Επομένως, ο Ερντογάν καλείται να ακολουθήσει μια εξαιρετικά διπλωματική στάση ισορροπιών που αντικειμενικά είναι δύσκολο να τα βγάλει πέρα. Ναι, τώρα είναι στην Άγκυρα από σήμερα νομίζω η αναπληρώτρια Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Άκουγα τις ανταποκρίσεις των συναδέλφων για το τι θα κάνει εκεί. Εσείς πιστεύετε ότι αυτή η επίσκεψη, προφανώς σχετίζεται με όλα αυτά τα οποία συζητάμε η επίσκεψη αυτή. Τι μήνυμα μπορεί να στέλνει στον Ερντογάν? Να πω ένα άλλο μήνυμα που είδα. Πες από πες. Μια άλλη επίσκεψη Αμερικανού αξιωματούχου. Ναι, ναι. Ο Μπλίνκεν επισκέφθηκε χθες, αν δεν κάνω λάθος, την Αίγυπτο, το Κάιρο και ουσιαστικά έδωσε τα εύσημα στην Αιγυπτιακή κυβέρνηση που βρήκε λύση στη λωρίδα της Γάζας με τη Χαμάς. Αυτό ήταν κατεξοχήν μήνυμα που στερβόταν προς την Τουρκία. Την ίδια περίοδο που η Τουρκία έριχνε λάδι στη φωτιά και καλούσε τη Χαμάς να είναι πιο επιθετική εναντί του Ισραήλ, έκανε δηλώσεις διαρκώς εναντίον του Ισραήλ. Την ίδια ώρα η Αίγυπτος εργάστηκε κάτω από το ραντάρ και πέτυχε την ανακοχή για την εκεχηρία. Ναι. Αυτό ήταν το μήνυμα της επισκέψεως Μπλίνκεν. Μάλιστα. Να πω κάτι. Ναι, ναι, ναι. Και εγώ θέλω να προσθέσω κάτι για το 2004. Ναι. Το ψάξα λίγο, κύριε Σύριο. Είχε πει τότε ο κύριος Ερντογάν στην επισκέψη του στη Θράκη: «Εργαστείτε, απευθυνόμενος στους μουσουλμάνους της Θράκης, για μια ισχυρή Ελλάδα».
Έχετε την τουρκική σας ταυτότητα, αλλά είστε Έλληνες πολίτες. Αυτά δεν τα λέει πια η Τουρκία. Ούτε ο κ. Ερντογάν. Ήταν και η εποχή της κουμπαριάς τότε. Ήταν, είχε φάει με τον κύριο Καραμαλή στη Ραφίνα τότε οικογενειακός. Ήταν ένας πιο φιλοευρωπαϊστής Ερντογάν από αυτό που ζούμε σήμερα. Πριν 17 χρόνια. Δεν λένε οι Τούρκοι ότι είναι Τούρκοι πολίτες. Έλληνες πολίτες λένε ότι είναι. Αλλά λένε ότι είναι τουρκικής. Είναι Τούρκοι στην καταγωγή Έλληνες πολίτες. Αυτό λέει ο Ερντογάν. Αυτό λέει και η Τουρκία σήμερα. Η τουρκική τους ταυτότητα. Δεν αμφισβητούν ότι είναι Έλληνες πολίτες. Ο κ. Μπαχτσελή, πάντως ο κ. Τσελίκ, χθες μίλησαν για Τουρκόπουλα και δεν μίλησαν για Έλληνες πολίτες. Λέω για την αλλαγή της γραμμής τους. Τώρα, okay, το ακούω. Να πω ένα στοιχείο. Είπε για τα πλοία που έχει αγοράσει η Τουρκία ο κ. Συρίγος. Να προσθέσω κάτι, να το σχολιάσει αν θέλει. Ότι αγόρασε η Τουρκία εμέσως μέσω μιας εταιρείας ένα βραζιλιάνικο αεροπλανοφόρο, τα οποία ξέρουμε ότι κάνουν δισεκατομμύρια δολάρια κανονικά. Απλά αυτό είναι το 1963, το είχε πάρει η Βραζιλία από τη Γαλλία, το αγόρασε για 1.600.000 δολάρια, σαν σκράπ ουσιαστικά, και θα το φέρει δημιουργούμενο τον Ιούνιο στη Σμύρνη. Το οποίο δεν είναι τελείως άχρηστο, βέβαια. Εντάξει, να το κάνει πρωτή δεξαμενή αυτό. Λοιπόν, θέλω να σου πω, κάνει διάφορες κινήσεις. Εντυπωσιάζουν. Να πάμε για να προλάβουμε, δύο χρόνια συρρυκνώνεται, να προλάβουμε να πάμε και στα θέματα του Υπουργείου του κύριε Συρίγο, γιατί έχει και το Υπουργείο εκεί θέματα. Πήγε ο κύριος Τσίπρας στην Ηλία, έγινε χαμός, αυτό. Ξεσηκώσατε μεγάλη θύελλα. Έχετε ξεγράψει το χάρτη την Ηλία. Εγώ εκεί το βράδυ αδίκησα τη συζήτηση, γιατί νόμιζα ότι δεν θα πάρει τόση έκταση, αλλά πήγε κουτζάμα αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εκεί το κοινάλε έχει ξεσηκωθεί. Ο κύριος Τζοβάρας, ο βουλευτής της Ηλίας της Νέας Δημοκρατίας. Παίρνει 14% έμαθα μετά εκεί, στην Ηλία. Ναι. Αλλά και μέσα στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει ένταση. Για τα τμήματα που κλείνεται εκεί, αλλά και γενικότερα για τα τμήματα που κλείνουν. Κυρίως για το γεωπονίας και το μουσιολογίας, να τα πω κιόλα. Ωραία. Πάμε πάλι από την αρχή. Τμήμα μουσιολογίας. Ναι. Πόσα τμήματα μουσιολογίας υπάρχουν στην Ιταλία προπτυχιακά με 6.000 με 5.000 μουσεία. Κανένα. Πόσα υπάρχουν στη Γερμανία με σχεδόν 6.500 μουσεία. Κανένα. Πόσα υπάρχουν στη Γαλλία με 2.000 μουσεία προπτυχιακά. Κανένα. Εμείς ξαφνικά ανακαλύψαμε τον τροχό και αποφασίσαμε με γύρω στα 400 μουσεία, εκ των οποίων το 95% δημόσια, και με συνολικά τα τελευταία 10 χρόνια να έχουν βγει για κάλυψη γύρω στις 10-15 θέσεις για μουσιολόγους, να φτιάξουμε τμήμα μουσιολογίας, το οποίο έχει αυτή τη στιγμή 250 φοιτητές στο δεύτερο χρόνο λειτουργίας του. Πείτε μας και για τη γεωπονία τώρα. Σύνοτι υπάρχει θα πάμε και στη γεωπονία. Πάμε στη γεωπονία. Κύριε Υπουργέ, υπάρχει η Αρχαία Ολυμπία, υπάρχει ο Ερμής του Πραξιτέλους. Δεν είναι η Ηλία. Είναι ένας εμβληματικός παγκόσμιος. Παγκόσμιος προορισμός γι' αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ ακούω τον αριθμό. Είναι, το τμήμα μουσιολογίας σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη μάλλον, για τις άλλες περιοχές μπορεί να ακολουθούν διαφορετική πρακτική. Είναι μεταπτυχιακές σπουδές, μεταπτυχιακή εξειδίκευση σε έναν αρχαιολόγο, σε έναν ανθρωπολόγο, σε έναν ιστορικό της τέχνης. Ποια κυβέρνηση, κύριε Συρίγου, αυτό το τμήμα? Με συγχωρείτε. Ποια κυβέρνηση θυμάστε, ποια κυβέρνηση το είχε δημιουργήσει? 2019 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία, το γεωπονίας που ηλία είναι γεμάτη καρπούζια, μπανάνες, φράουλες και ξέρετε ότι είναι ένας πολύ αφορός τόπος και στον προηγούμενο τομέα πρωτοπόρος. Γιατί το κλείνετε, γιατί να μην μείνει. Να ρωτήσω πόσοι απόφοιτοι ήταν από αυτό το τμήμα κάθε χρόνο. Ή να απαντήσω εγώ μάλλον πόσους απόφοιτους για αυτό το τμήμα. Πόσους? 3%. Από τους 100 που μπαίνανε αποφοιτούσαν 3. Κάποιες χρονιές ήταν 2, κάτι, κάποιες χρονιές ήταν 3, κάτι. Και αντί να το φτιάξετε, το κλείνετε. Με συγχωρείτε. Και αντί να το φτιάξουμε, το κλείνουμε. Όχι. Είναι ορισμένα πράγματα πρέπει να καταλάβουμε. Αν στη Δυτική Ελλάδα έχεις 7 τμήματα γεωπονίας ή τμήματα που σχετίζονται με τη γεωπονία, προφανώς δεν μπορούν να επιβιώσουν όλα. Εκτός εάν πούμε από εκεί και πέρα πάμε σε μια κατάσταση Αλβανίας, όπου είχαν μειώσει την ανεργία, γιατί όταν είχα πάει το 1991 για πρώτη φορά στην Αλβανία, είχα δει καθέναν να συνοδεύει και από ένα πρόβατο. Γιατί του έδινε η τοπική κοινότητα, του λέει, θα συνοδεύει το πρόβατό σου. Πάντως θέλω να σας πω, κύριε Υπουργέ, η Ηλία είναι ένας νομός που έχει αδικήθει πάρα πολύ. Δεν υπάρχει ούτε δρόμος να πας. Υπάρχει δρόμος να πας στη Μεσσηνία. Για τον δρόμο έχετε απόλυτο δίκιο. Όχι, δεν είναι μόνο δρόμος όμως. Είχε φανταστεί ότι διαχείριση των αποβλήτων. Να πω κάτι για τον δρόμο. Για τον δρόμο, το δρόμο νομίζω ότι τον είχε αναλάβει ένας εργολάβος ο οποίος δεν μπόρεσε να το φτιάξει. Έτσι δεν είναι? Από το στόμα μου το πήρατε. Προσπαθώ να θυμηθώ το όνομά του, κύριε Ξενάκη, τόση ώρα. Ορίστε, το συζητούσαμε πριν το όνομά του. Νομίζω τέσσερις εργολαβίες είχε πάρει κάποιο εργολάβο και έψαχνε υπεργολάβου για να το φτιάξει. Αν δεν θέλετε να το πείτε, όπως το όνομα τη Βόρεια
Μακεδονέζη, το πω εγώ. Εννοεί τον κύριο Καλογρίτσα. Αλλά επειδή δεν έγινε ο δρόμο, θα κλείσετε το τμήμα γεωπονία, για να το καταλάβω. Μα δεν σχετίζεται το ένα με το άλλο. Για να καταλάβω, γιατί η Ηλία είναι. Όχι, εγώ συμφωνώ απολύτω μαζί σα ότι η Ηλία έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ με το θέμα των δρόμων. Αυτό είναι ένα γεγονό. Από εκεί πέρα όμω, το ότι το τμήμα γεωπονία είχε 3% αποφύτηση τα τελευταία 10 χρόνια. Ναι. Είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολεί. Και για ποιο λόγο έχει 3% αποφύτηση? Το όλες οι κυβερνήσεις ήταν άχρηστες και δεν μπορούσαν να το κρατήσουν. Ναι. Όσο για το τμήμα μουσιολογίας, έχει 2 χρόνια που λειτουργεί. Δεν έχει αποφύτηση, πότε 250. Ναι, αλλά είπαμε, μουσιολογία πουθενά δεν υπάρχει ως προπτυχιακή κατεύθυνση σε χώρες που έχουν χιλιάδες μουσεία. Εμείς ανακαλύψαμε τον τροχό. Αναφερθήκατε στην Αρχαία Ολυμπία. Στην Αρχαία Ολυμπία μπορούμε να κάνουμε κάτι με αξιώσεις να παραμείνει σε βάθος χρόνου και να αποτελεί πόλο έλξεως και Ελλήνων και ξένων φοιτητών, τουλάχιστον σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Και προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε και πιστεύω σύντομα θα κάνουμε κάποιες σχετικές ανακοινώσεις. Κάντε κάτι εσείς, γιατί το Υπουργείο Πολιτισμού θα φέρει μετά τον Dior άλλο οίκο να κάνει επίδειξη μόδας. Είναι ένα άλλο θέμα που τρέχει στην επικαιρότητα τα τελευταία 48 χρόνια. Κύριε Υπουργέ, να σας ρωτήσω κάτι. Είχε ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ, επί κυβερνήσεώς και 35 τμήματα σε διάφορα σημεία της Ελλάδος. 37 ήταν. Θα κλείσουν και αυτά, δεν θα λειτουργήσουν, τι έχετε αποφασίσει? Από τα 37 τμήματα, τα 36 είναι μόνο στα χαρτιά. Δεν έχουν ούτε ένα μέλος ΔΕΠ, δεν έχουν ούτε αίθουσες, δεν έχουν τίποτα απολύτως. Απλώς τα φτιάξανε για να πούνε ότι τα φτιάξανε. Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα αυτό. Είναι 36 τμήματα που είναι μόνο στα χαρτιά και δεν έχουν υλοποιηθεί. Γιατί αυτά πότε ήταν τα τμήματα να γίνουν? Μήπως δεν πρόλαβε η προηγούμενη κυβέρνηση και δεν τα έχει φτιάξει αυτή? Προφανώς δεν πρόλαβε. Ναι. Ιδρύθηκαν τον Μάιο του 2019. Α, πριν τις εκλογές. Ενάμιση μήνα πριν τις εκλογές. Ναι. Υποτίθεται ότι ήταν το ΔΕΛΕΑΡ, ξέρετε, δίνουμε στους ηθαγενείς καθρεφτάκια. Ήταν το ΔΕΛΕΑΡ. Έτσι, για να πούμε... έτσι βλέπετε εσείς την ανώτατη εκπαίδευση, κύριε Υπουργέ? Συγγνώμη. Εγώ όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ το έβλεπε έτσι, δυστυχώς. Έλεγε, ελάτε να σας φτιάξουμε ένα τμήμα στο χωριό σας. Ναι. Γιατί σε αυτή την κατάσταση είχαμε φτάσει. Ναι, όπου εκεί δηλαδή... πέρα πιάναμε και σπέρναμε τμήματα σε κάθε περιοχή της χώρας, χωρίς πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες, χωρίς αίθουσες διδασκαλίας, χωρίς εστίες, χωρίς εστιατόρια. Τώρα, χωρίς κύριε τίποτα. Υπουργέ, πάντως, για να τα λέμε όλα όπως είναι τα πράγματα, ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να έχει την πρόθεση να το κάνει αυτό και να το έκανε, αλλά αυτό ήταν μια τακτική που ακολουθούν από το 80, που θυμάμαι εγώ, την πολιτική ζωή της χώρας. Όλα τα κόμματα που κυβερνούσαν φτιάχνανε συνεχώς. Απλώς ο ΣΥΡΙΖΑ ακολούθησε την πεπατημένη. Δεν έχει υπάρξει άλλη φορά. Ναι. Τόσο, αν μου επιτρέπετε να δούμε την πραγματικότητα. Είναι τόσο κακό να ανοίξει πανεπιστήμια. Να μπορεί να λειτουργήσει το καλό. Ούτε καθηγητές είχαν, ούτε τις αίθουσες είχαν βρει, ούτε σχεδιασμός υπήρχε, ούτε είχαν περάσει από τα κεντρικά πανεπιστήμια. Μπορεί αντί να έπαιρνε 1000 αστυνομικούς ή μια άλλη κυβέρνηση να έπαιρνε 1000 καθηγητές. Απρώτα ιδρύθηκε. Λοιπόν, πάμε, κύριε Συρίγο. Λοιπόν, να διευκρινίσω δύο πράγματα. Τη δεκαετία του 70, το ελληνικό κράτος κάνει μια στρατηγική επιλογή, ιδρύει το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Δεκαετία του 80 κάνει μια δεύτερη στρατηγική επιλογή και ιδρύει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ακολούθως γίνεται μια άλλη επιλογή για δημιουργία ΤΕΗ. Τα ΤΕΗ ήταν τα ΚΤΕ, όπως τα λέγανε τότε. Ήταν η ανώτερη μεταλλικιακή εκπαίδευση, η οποία ήταν πραγματικά απλωμένη σε όλη τη χώρα, διότι σε όλη τη χώρα χρειαζόταν αυτή η μεταλλικιακή εκπαίδευση, η εξειδίκευση κτλ. Φτάνουμε σε κάποιο σημείο όπου τα ΤΕΗ εν μία νυχτή γίνονται ΑΕΗ. Προσέξτε, γίνονται πανεπιστήμια. Αυτό γίνεται το 2019. Ως τότε δεν είχε ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Υπήρξαν τμήματα τα οποία χωρίς να το καταλάβουν από μια μέρα στην άλλη έγιναν πανεπιστημιακά. Δεν είχαν καθηγητές να διδάξουν, γιατί οι καθηγητές πρέπει να έχουν διδακτορικό για να διδάξουν. Δεν είχαν καθηγητές για να διδάξουν. Και έχουν μείνει φοιτητές τώρα με αδίδακτα μαθήματα. Και τα αντιμετωπίζω εγώ τώρα. Βλέπω φοιτητές οι οποίοι έρχονται και μου λένε: δεν έχουμε διδαχθεί μαθήματα. 10-15 μαθήματα τις προηγούμενες 2 χρονιές. Γιατί? Διότι δεν έχουμε καθηγητές με διδακτορικό. Και έχουμε μείνει στον αέρα. Θα δημιουργηθεί λοιπόν, πάλι και ΤΕΗ, κύριε Συρίγο? Όχι, ΤΕΗ δεν θα δημιουργηθούν. Θα ενισχυθούν τα ΙΕΚ. Αυτό τα ΙΕΚ θα ενισχυθούν. Ήδη ψηφίστηκε νόμος από το Δεκέμβριο. Τα ΙΕΚ είναι διετούς διάρκειας. Η σημασία των ΙΕΚ θεωρώ είναι μεγάλη. Δεν είναι τυχαίο ότι σε έρευνα που έκανε η ΓΕΣΕΕ πριν από 4 μήνες διαπιστώθηκε ότι το 25% των φοιτητών, των σπουδαστών στα ΙΕΚ είναι απόφοιτοι ελληνικών πανεπιστημίων.
Αυτό σημαίνει ότι τα ΙΕΚ προσφέρουν επαγγελματική διέξοδο εκεί που δεν προσφέρουν τα πανεπιστήμια. Οπότε... Λοιπόν, κύριε Συρίγο. Τα ιδιωτικά, μην τα απαξιώνουμε. Εγώ δεν είμαι αρνητικός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ότι υπάρχουν και τα ιδιωτικά ΙΕΚ, μην τα απαξιώνουμε. Και εκεί εργάζονται και καθηγητές, πηγαίνουν και οι οικογένειες, τα παιδιά τους. Λοιπόν. Υπάρχουν πάντως και δημόσια ΙΕΚ, όπως υπάρχουν και σχολεία στην Βουλγαρία, πανεπιστήμια στην Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στην Κύπρο, στην Ιταλία. Και εκεί πηγαίνει. Λοιπόν, κύριε Συρίγο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας απόψε σε μια συζήτηση νομίζω που είχε πολύ πολύ ενδιαφέρον και περιμένουμε ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει την Κυριακή και τη Δευτέρα. Μήπως θα ξαναπούμε και στην άλλη εβδομάδα. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας ο κύριος Θάνος Πλεύρης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Χρήστος Σπύρτζης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός, και η κυρία Ζέφη Δημαδάμα, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του Κινήματος Αλλαγής. Να κουβεντιάσουμε και για αυτά που την αντιπαράθεση που ξεσπάσει απόψε το βράδυ μεταξύ κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την ομιλία του κ. Μητσοτάκη, τα θέματα της ασφάλειας που είναι πολύ σημαντικά και έχουμε και πολλά μηνύματα από εσάς και ό,τι άλλο συζητήσαμε τώρα. Σε δύο λεπτά. Λοιπόν, επιστροφή στις παρεμβάσεις και πάμε να καλησπερίσουμε τους προσκεκλημένους μας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, ο εκπροσώπους των κομμάτων, τον κύριο Θάνο Πλεύρη, βουλευτή, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Χρήστο Σπύρτζη, βουλευτή. Καλησπέρα σας. Και πρώην υπουργό, και την κυρία Ζέφη Δημαδάμα, αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του Κινήματος Αλλαγής. Καλησπέρα και στους τρεις. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ότι επειδή αδικήσαμε πριν την πρώτη δημοκρατία στην εκδήλωση για 40 χρόνια. Ήταν δεν, ήταν εκεί, δεν ήταν εκεί, έτσι. Γιατί είχε τώρα γίνεται μια δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, ακριβώς στους επισήμους. Λοιπόν, κύριε Πλεύρη, να ξεκινήσω από εσάς. Εκδήλωση για 40 χρόνια. Πρώτα απ' όλα, κύριε Ξενάκη, να συγχαρώ την κυρία Δημαδάμα. Ναι. Διάβασε ένα άρθρο τη σήμερα για σεξιστικά σχόλια που υπήρξαν αναφορικά με την κυρία Παπαρίζου, ναι, η οποία ήταν στο χώρο και μπορεί να φαίνεται κάτι απλό αυτό της Eurovision, αλλά η διάσταση η οποία έδωσε, γιατί το διάβαζα το άρθρο της προηγουμένως, και πώς πολλές φορές αναπαράγουμε ήδη από μόνοι μας και χωρίς να το καταλαβαίνουμε, αυτό αφορά κυρίως εμάς τους άντρες, τα σεξιστικά πρότυπα, δηλαδή το αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν κιλά και όλα αυτά, δείχνουν ότι η κοινωνία μας δεν αρκεί να κάνει παρεμβάσεις σε επίπεδο νομοθετικό, αλλά πρέπει να κάνει παρεμβάσεις σε επίπεδο αντιλήψεων. Λοιπόν, και επειδή έτυχε να διαβάσω το άρθρο της, ήθελα να το αναφέρω. Εντάξει, επειδή όμως τελειώνει η εβδομάδα, είχαμε και μια σεξιστική επίθεση του Προέδρου της Προανακριτικής Επιτροπής, του κ. Κελέτση, στην κυρία Τζάκρη, που τσίπε εδώ δεν είναι κομμωτήριο. Και μάλιστα φρόντισε να μην υπάρξει τα προεκτικά. Ζήτησε συγγνώμη μετά. Ακούστε, κύριε Καραμέρο, θα ήθελα να πείτε και γι' αυτό κάτι, επειδή δείξατε ευαισθησία. Εκτός ότι αποσύρθηκε και ο κύριος Κελέτσης αυτομάτως το έθεσε εκτός, δεν είχε σεξιστική και διάσταση. Και ζήτησε συγγνώμη. Καλά, ήταν τώρα... ατυχής. Ατυχέστατη ήταν τώρα, μην το συζητάμε, ζήτησε συγγνώμη. Ήταν ατυχής, ο ίδιος τη δέχτηκε, είπε συγγνώμη, αλλά αν κάποιο ήταν μέσα στη στιγμή και προσπαθώ να το μεταφέρω, ήταν το αντίστοιχο που θα λέγαμε μην το κάνουμε καφενείο. Δεν είχε χαρακτηριστικά. Λοιπόν, κύριε, το λέμε σε μια γυναίκα. Νομίζω ότι έτσι, ότι εγώ ευχαριστώ τον κύριο Πλεύρη που το αναφέρει και όχι, δεν είναι, είναι μια πραγματικότητα. Την πολιτική εταιρεία, την εφημερίδα, την ηλεκτρονική που είχε δημοσίευσε το άρθρο μου, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι κάθε διαφορετικότητα πρέπει να μάθουμε να τη σεβόμαστε. Και ο ρατσισμός, ο σεξισμός στην καθημερινότητά μας πρέπει επιτέλους να τερματιστεί. Από τον γλωσσικό τρόπο που αντιμετωπίζουμε μέχρι την ευκολία των σχολείων, τώρα, ανθρώπων οι οποίοι, κύριε Ξενάκη, είναι δίπλα μας, είναι στο σχολείο, είναι πάρα πολλά τα νέα κορίτσια και τα έχετε αγόρια, αλλά κυρίως οι γυναίκες και τα κορίτσια. Που εγώ... αντιμετωπίζουν προβλήματα και οδηγούνται στην κατάθλιψη, ακόμη και στην αυτοκτονία. Θέλω να πω, θέλω να πω, είναι πολύ δύσκολο. Ότι θέλω να πω απλώς να προσθέσω την κουβέντα αυτή. Θέλω μόνο να πω, έχετε δίκιο, ότι είδαμε και μου άρεσε πάρα πολύ μια τάκα της ίδιας της Έλληνας Παπαρίζου, ναι, χθες το βράδυ στο Γρηγόρη Αρναούτογλου, ο οποίος τη φιλοξενούσε και είπε, στεναχωρήθηκε, τον ρωτάει, στεναχωρήθηκε στην επίθεση και λέει, στεναχωρήθηκα τόσο πολύ που πήγα μετά και έφαγα ένα χάμπουργκερ μεγάλο. Λοιπόν, το αντιμετώπισε με χιούμορ και πολύ καλά έκανε και όπως έπρεπε. Λοιπόν, κύριε Σπύρτζη, αν θέλετε να πείτε κάτι, λέτε και εσείς, εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Ναι, πολύ... Καταρχάς να χαιρετήσω τα συγχαρητήρια που έδωσε ο κύριος Πλεύρης η κυρία Δημαδάμα και τη ζέση του έτσι να υπερασπίσει τα δικαιώματα, και θα τον παρότρινα όχι μόνο να υπερασπίζει τα δικαιώματα από την οπτική του φίλου, αλλά και τα δικαιώματα των φυλετικών διακρίσεων, των δημοκρατικών δικαιωμάτων, των προσφύγων και όλων των υπολείπων που δυστυχώς τα τελευταία δύο χρόνια στη χώρα μας δεν έχουν τύχει και σεβασμό
από το κράτος και από τις δημόσιες υπηρεσίες και επομένως από τις εντολές που είναι η κυβέρνηση. Λοιπόν, τώρα θα απαντήσει ο κ. Σπυρίτζη. Εσείς να σεβαστείτε για τα δικαιώματα, κύριε Σπυρίτζη, των Ελλήνων που μένουν στο εξωτερικό και με την απόφαση σας χθες να ψηφίζουν από τον τόπο τον οποίο μένουν και μας βλέπουν τώρα. Μάλιστα. Άρα βεβαίως, καλά όλα τα δικαιώματα, αλλά έχουν δικαιώματα και οι Έλληνες πολίτες. Το 19 συμφωνούσατε, λοιπόν, αυτά που ψηφίσαμε μαζί και θα μετά θα έχουμε κάνει πάλι κολοτούμπα. Κύριε Καραμέρο, εγώ είμαι σίγουρος ότι εσείς τουλάχιστον και με τις παραστάσεις που έχετε θα θέλατε οι Έλληνες να μην έχουν τα κολλήματα που υπάρχουν με λοιπόν, τον νόμο του 19 και να επειδή είναι πολύ, νομίζω θα είναι ζωηρή κουβέντα και συνέχεια και ενδιαφέρουσα όπως είναι ως τώρα, διαβάζω κύριε Σπύριζη από την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη απόψε στην εκδήλωση για τα 40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γύρω από το ζητούμενο της δυνατής Ευρωπαϊκής Ελλάδας οικοδομήθηκαν ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές συνενέσεις. Με ένα μόνο σκοτεινό διάλειμμα. Την περίοδο κατά την οποία επικράτησε ο διχαστικός λαϊκισμός το 2015. Τότε που η χώρα οδηγήθηκε ένα βήμα από τον γκρεμό και πάλι όμως οι προοδευτικές δυνάμεις αντιστάθηκαν και διέλυσαν τα συνθήματα, κράτησαν τον τόπο στην Ευρώπη, συνέτριψαν τη δημαγωγία μαζί με το διπλό αντιευρωπαϊκό και αντιδημοκρατικό ψέμα, τόσο αυτό με το αριστερό προσωπείο, όσο και εκείνο με το ακροδεξιό πρόσωπο του φασισμού και του μίσους. Λοιπόν, θα ήθελα ένα σχόλιο για τη σημερινή ομιλία του κ. Μητσοτάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει να θέλει να αποδεικνύει ότι είναι γιος του πατέρα του. Ότι κρατάει την πολιτική παράδοση Μητσοτάκη σε όλα. Τα ίδια έλεγε ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης για τους τότε πολιτικούς του αντιπάλους. Την ίδια λάσπη έριχνε, την ίδια πολιτική κρατούσε. Και να σας πω και κάτι, επειδή προέρχομαι από το Πασόκ, αν ένα χώρο δεν μπορεί να το κατηγορήσει κανείς για την ευρωπαϊσμό, ήταν την Ανανοτική Αριστερά. Ναι. Το Πασόκ θα μπορούσε να το κατηγορήσει, κύριε Σπίτζ, μια που είστε Πασόκ. Ένα μέρος, να σας πω, ένα μέρος του Πασόκ από την στάση του δεκαετία του 70, αν νομίζω όχι άδικα και δικαιώθηκε, θα μπορούσε ναι, να το κατηγορήσει τότε, αλλά δικαιώθηκε στη συνέχεια. Δηλαδή, ο κύριος Μητσοτάκης, αν δεν γινόντουσαν οι παρεμβάσεις, να σας πω, διότι καλό είναι εκτός από τις ταμπέλες, τις ρετσέτες και τα συνθήματα, να δούμε τι πραγματικά συνέβη στη χώρα μας σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν λοιπόν δεν υπήρχαν οι παρεμβάσεις, όχι με την ενταξιακή συνθήκη, αλλά στη συνέχεια με τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα. Μην την κάνουμε ιστορική τη συζήτηση. Τον αγώνα, ναι. Με τον αγώνα. Όχι, όχι, δεν την αλλάζουμε τη συζήτηση. Να μην την κάνουμε ιστορική. Μην την κάνουμε ιστορική τη συζήτηση. Ναι. Δεν είναι ιστορική συζήτηση. Η συζήτηση είναι αν η Ελλάδα και η κυβέρνηση που έχει η Ελλάδα θα υπηρετεί τα συμφέροντα της Ελλάδας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή των κεντρικών και βόρειων χωρών της Ευρώπης. Ωραία, αυτό είναι μια ιστορική συζήτηση που αν την κάνουμε πολλές φορές. Όχι, δεν είναι ιστορική συζήτηση, είναι αυτό που γίνεται σήμερα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν υπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα και σε οικονομικό και σε αναπτυξιακό και σε εθνικό επίπεδο. Και υπηρετεί τα συμφέροντα των χωρών της Βόρειας Ευρώπης ή της μίας χώρας τέλος πάντων που κάνει ό,τι θέλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Και αυτό είναι μια κεντρική αντίθεση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, μόνο μια τάκα ιστορική θα πω γιατί πήγα τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Μόνο για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, γιατί πέθανε από κύριε Σπρίτζη, μόνο αυτό. Τον παρουσιάζατε εσείς ως Πασόκ τότε με το επίσημο οργανό σας ή ανεπίσημο οργανό σας ως συνεργάτη των Γερμανών. Αν αυτό δεν ήταν λάσπη και δεν έχετε ζητήσει συγγνώμη από τότε. Ποιο ήταν το επίσημο οργανό μας. Η Αυριανή, κύριε Σπρίτζη, δεν το ξέρετε. Η εξόρμηση ήταν. Η Αυριανή, λέω το ανεπίσημο. Θα σας κάνω μάθημα κάποια στιγμή. Κύριε Σπρίτζη, οπότε θέλετε να μου κάνετε μάθημα. Λοιπόν, εγώ είμαστε και πλάσιμοι σε άλλους. Και φάνταν τις συγκεντρώσεις, φόλα στο σπίτι των ΕΣΕΣ. Αφήστε το λοιπόν τώρα. Σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η ελληνική κυβέρνηση, έδωσε μια φοβερή μάχη για να μπουν επιπτώσεις, να δοθούν επιπτώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Λευκορωσία. Δεν έκανε το ίδιο η Τουρκία. Μάλιστα. Δεν έκανε το ίδιο λοιπόν, το γείτονά μας που έχει ξεχνήσει. Να δώσει, για να κάνουμε κουβέντα όμως, ωραία, συμφωνεί. Βάλτε μια τελεία, να μιλήσω και στους πλεύρες και μετά η κυρία Μαδάμα. Τάξτε, ο κύριος Πίτσης πάρα πολύ ωραία παίρνει. Από το Πασόκ παίρνει ο κύριος Πίτσης αυτό που θέλει, από την Ανανοτική Αριστερά παίρνει αυτό που θέλει. Τώρα, συγγνώμη, εγώ θέλω κύριε Πλεύρη,
Κύριε Πλεύρη, ερώτηση. Σε μία βραδιά θα πούν κάποιοι όπως οι αποψινοί, 40 χρόνια ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Τι έκανε το ΠΑΣΟΚ τότε και τι έκανε το ΣΥΡΙΖΑ τότε και αυτό είναι μια, μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Όχι, δεν είναι ιστορία το 2015. Όχι, για το 2015. Το 2015 δεν είναι ιστορία όμως. Γι' αυτό λέω. Μήπως ήταν. Η μισή κυβέρνηση Μητσοτάκη από το ΠΑΣΟΚ προέρχεται. Μπορώ να μιλήσω μισή... ή ο κύριο Σπίτζη θέλει να. Λοιπόν, κύριε Πλεύρη. Νομίζω εγώ πρέπει να μιλήσω γιατί όχι, μιλάνε για το ΠΑΣΟΚ. Θα μιλήσετε για τη μαδάμα, θα μιλήσετε αμέσω μετά. Εσεί δεν προσφέρετε το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, κύριε Πλεύρη, σα ακούμε. Λοιπόν, ακούστε κύριε Δήμαρχο, δεν είσαστε πασό. Το 2015. Εσείς είστε ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Σπίτι. Ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε πασό, καταλάβατε. Αυτό είναι που έχετε, που δεν σας αρέσει μάλλον. Αλλά γιατί να μην σας αρέσει. Ήμασταν και παραμείναμε πάντα στο πασό εμείς. Και είμαστε και περήφανοι γι' αυτό. Δεν σκύψαμε το κεφάλι ποτέ. Λοιπόν, και έκανε το πασό και μείναμε εδώ. Και σηκώσαμε τη χώρα. Και σηκώσαμε κουμπί. Αν όταν τον Γιώργο Παπανδρέου το χτυπούσατε όλοι. Και φυσικοθήκατε και φύγατε για να κάνετε την προσωπική σας διαδρομή. Τι θέλετε να πούμε τώρα, κύριε Σπίτζη. Δεν θα είχατε στο πασό. Δεν θα κάνουμε, κύριε Σπίτζη. Μπορώ να μιλήσω. Θα μιλήσει, κύριε Πλεύρη. Θα μιλήσει, θα μιλήσει. Θα μιλήσει, θα μιλήσει. Βλέπω τα αντιοικογενειακά τώρα εκεί πέρα λίγο. Κύριε Σπίτζη, εσείς αυτή την οικογένεια είσαστε. Γιατί το κύριο Μητσοτάκη ήταν δυνατό. Και εσείς προσωπικά από το ΠΑΣΟΚ και πήγατε στο ΣΥΡΙΖΑ. Αφήστε να μιλήσουμε εμείς που παραμείναμε. Με όλα τα καλά και τα κακά του ΠΑΣΟΚ. Δεν παραμείνατε στο ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, παρακαλώ, παρακαλώ κύριε Σπίτζη, κύριε Σπίτζη και κύριε Δημαδάμα, θα μιλήσει κύριε να ακούσουμε τον κύριο Πλεύρη όμως πρώτα. Κύριε Πλεύρη, κύριε Πλεύρη. Σεβαστήκατε πολλά πράγματα από τον Πασόκ. Και το βάλατε μπροστά μόνο για δικό σας όφελος, κύριε Σπίτζη. Εσείς και άλλοι, όχι εσείς προσωπικά, έτσι. Σας παρακαλώ. Εσείς και άλλοι. Λοιπόν, όχι εσείς. Σας παρακαλώ, δεν ακούγεται τρεις μαζί όμως. Λοιπόν, κύριε Πλεύρη, το λόγο σε εσάς. Η ιδιαιτερότητα των στελεχών του Πασόκ που πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ είναι η εξής. Φύγανε από το Πασόκ κατακέλλοντας μνημόνιο και καταγγέλλοντας το ΠΑΣΟΚ ότι ψήφισε μνημόνιο και τελικά εφάρμοσαν μνημόνιο με έναν και αποκλειστικό στόχο να παραμείνουν στις θέσεις τους. Εγώ το λέω ευθέως, μην κοροϊδευόμαστε. Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Σπίρτζη, μπορεί να σας ενοχλεί προσωπικά, αλλά θα με αφήσετε να το πω. Φύγανε από το ΠΑΣΟΚ καταγγέλλοντας τον Γιώργο. Δεν με αφήνει ο κύριος Σπίρτης. Ήμουν σε κάποια διορισμένη θέση από την κυβέρνηση. Δεν είπα για εσάς. Θέλετε να σας πω για ποιους λέω. Τα λέω ονομαστικά. Για την κυρία Τζάκρη, για τον κύριο Κουρουμπλή, για τον κύριο Ραγκούση. Όλους μπορώ να σας τους πω. Λοιπόν, εγώ τον κύριο Σπίρτη τον θυμάμαι πρόεδρο τεχνικού επιμελητηρίου. Αυτό θυμάμαι. Δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Δεν λέω για τον κύριο Σπίρτη. Λέω η ιδιαιτερότητα των στελεχών του ΠΑΣΟΚ είναι ότι φύγαν καταγγέλλοντας τον Γιώργο Παπανδρέου που ψήφισε μνημόνιο και τελικά ήταν αυτοί που ήταν με την τάση του Τσίπρα να κάνει την κολοτούμπα για να έρθουμε στο θέμα που είπε ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα το 2015 και να ψηφίσει μνημόνιο. Διότι αυτό που τους χαρακτήριζε ήταν ο αμοραλισμός στις θέσεις και το λέω ευθέως. Τι έγινε το 2015, κύριε Ξενάκη, και σωστά το είπε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Είναι η μοναδική στιγμή στα 40 χρόνια ιστορία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που διακυβεύσαμε τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Ο κύριος Βαρουφάκης που καταγγέλει για διαφθορά σήμερα το ΣΥΡΙΖΑ είχε τα κλειδιά της χώρας, αυτός ο πολιτικός άνθρωπος, και έφτασε τη χώρα στο παραένα. Και αν δεν υπήρχε εκείνη τη βραδιά 15 Αύγουστο η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αυτή είναι η πραγματικότητα και η ιστορία, κύριε Ξενάκη. Δεν ήταν ΠΑΣΟΚ τότε. Ήταν Κινάλ. Είχε χάσει τη δημοκρατική. Άσχομαι να μιλήσω, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ δηλαδή. Δεν το θυμάστε. Λοιπόν, να τελειώσει. Άμα δεν τελειώσετε, να μιλήσετε ξανά εσείς όμως. Λοιπόν, να ολοκληρώσω. Μα τι να πω τώρα. Εκείνο λοιπόν το βράδυ, κύριε Σπίρτζη. Η κυρία Γεννηματά δεν είναι πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, κύριε Σπίρτζη. Δεν πραγματικά μα κάνει εντύπωση αυτά που λέτε. Θέλετε και να μάθουμε ακόμα. Σας παρακαλώ. Δεν ήταν πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Τα έχουν κατέβει σε εκλογές. Δεν είναι πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Αν μη κόμματο είναι. Πρέπει να σα κάνω ιδιαίτερο μάθημα. Ιδιαίτερο, ιδιαίτερο. Όπω κάνετε και στον κύριο Καλαβρίτσι. Λοιπόν, κύριε. Βοηθήστε λίγο. Όλοι, βοηθήστε λίγο, όλοι είναι ενδιαφέρουσα συζήτηση, αλλά να ακούγεται. Να ακούγεται. Ακούγεται. Λοιπόν, κύριε Πλεύρη, κλείστε όμως. Ναι, ολοκληρώστε όμως. Ναι. Εκείνο το βράδυ τον Αύγουστο, ο κύριος Τσίπρας έχασε τη δεδηλωμένη. Τον εγκατέλειψαν οι σύντροφοί του. Μάλιστα. Και εκείνη τη στιγμή, πότε, άμα λειτουργούσε η Νέα Δημοκρατία και το κοινάλι, το ΠΑΣΟΚ, με κομματικά κριτήρια και λέγανε να πέσει ο Τσίπρας,
θα καταψηφιζόταν το πρόγραμμα και η χώρα θα ήταν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτά τα κόμματα προέταξαν το πατριωτικό συμφέρον. Ο κύριος Τσίπρας καλά έκανε την κολοτούμπα που ο ίδιος είναι υπεύθυνος λοιπόν, που μας έφερε και με τον κύριο Βαρουφάκη. Κύριε Πλεύρη, ένα σχόλιο. Αλλά για να ξέρουμε τι λέμε, αυτοί οι αρηβίστες του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ που πήγανε στο ΣΥΡΙΖΑ για την καρέκλα έφεραν στη χώρα στο παραένα και η ευρωπαϊκή πορεία δεν διεκόπη. Γιατί δύο άλλα κύριε κόμματα Πλεύρη, εκείνη τη στιγμή. Αυτοί οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιείτε. Κύριε Καραμένο, ακούστε το. Αριβίστες και αμοραλιστές που λέτε. Θα τα ακούσετε, κύριε Καραμένο, γιατί. Να σας πούμε. Με όλες τις ιστορικές τους διαφορές, είπανε δεν θα αφήσουμε το 15μελές του ΣΥΡΙΖΑ με τον Καλογρίτσα εργολάβο και με όλη την παρέα που είδανε την εξουσία. Να κάνουν την ωραία, Ελλάδα μια Βαλκάνια. Κύριε Πλεύρη, αν είναι μοραλιστές και αρβίστες εσείς, εσείς που πήγατε από το Λάος, που βρίσκατε τη Νέα Δημοκρατία 10 χρόνια και πήγατε και γίνατε υπουργοί, τι είσαστε. Ναι, κύριε Καραμέρα, εκεί, γιατί εγώ από το Λάος πήγα στη δύσκολη. Γιατί λέτε εύκολα τις βαριές κουβέντες, αλλά πρέπει όχι, ο καθένας να σκέφτεται τον εαυτό του. Κύριε Καραμέρα, ναι. Για να πάω στη δική μου προσωπική πορεία, εγώ από το Λαός θα ήταν πολύ πιο εύκολο. Να σας θυμίσω τι λέγατε για τη Νέα Δημοκρατία στο Λαός. Ακούστε με, παρακαλώ. Εγώ έφυγα και δεν ήμουν βουλευτής, κύριε Καραμέρε. Στη Νέα Δημοκρατία πήγα και δεν πήγα σε εκλογική θέση. Ακούστε με, το ίδιο έκανε και ο Άδωνης, το ίδιο έκανε και ο Μάκης. Να σας θυμίσω τι λέγατε για τη Νέα Δημοκρατία. Όμως για εμάς, όχι, ακούσετε. Και τώρα είσαστε και προοδευτικές δυνάμεις από αυτά που κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Καραμέρος δεν του αρέσει. Όχι, δεν μου αρέσει όχι εμένα, πώς μου σ' ακούν και κρίνει. Απλώς να πάρει το λόγο, κύριε Δημαδάμα, αγαπητοί μου. Απαντήστε και να πάρει το λόγο και εγώ, γιατί περιμένω. Όχι, κύριε Δημαδάμα, μην φύγετε. Καθίστε. Μισό λεπτάκι. Θα δώσω. Όχι, δεν φεύγω. Περιμένω εγώ μονετικά. Θα μου δώσετε το λόγο. Βεβαίως, αμέσως μετά. Να ήμασταν στο Σύνταγμα, να καθόμασταν απ' έξω και να λέγαμε οι αλήτες πολιτικοί που πτώχευσαν τη χώρα. Και εκείνη τη στιγμή κάποια στελέχη του λαός, αντί να πάνε να το παίξουν επαναστάτες, βλέποντας τη χώρα να πτωχεύει, πήγανε χωρίς θέσεις, κατεβαίνοντας με σταυρό. Για να πάρουν θέσεις. Λοιπόν, ωραία, απαντήσατε για το προσωπικό και να μιλήσει και για τη μαδάμα δεν είναι σωστό. Παρακαλώ και τους δυο σας να μιλήσει και για τη μαδάμα. Κύριε Δημαδάμα. Κύριε Ξενάκη, ακούω τις αντιπαραθέσεις και νομίζω ότι εγώ ξεκίνησα, παραμένω η μοναδική που ήμουν, είμαι και παραμένω στο ΠΑΣΟΚ και το Κίνημα Αλλαγής από όλους τους υπόλοιπους εδώ στο πάνελ που φύγαν, ήρθαν, πήγαν για να βρουν τους δικούς τους στόχους τρόπους. Ναι, δύο είναι, ο κύριος Πλεύρης και ο κύριος Πύρτζης. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι όταν ακούω αυτή την αντιπαράθεση και δεν ακούω μία συγγνώμη ή εν πάση περιπτώσει δεν θέλω να πω μία συνέπεια και μία συνένεση που μάλλον και για τη Νέα Δημοκρατία και για το ΣΥΡΙΖΑ είναι άγνωστη λέξη, γιατί μιλήσαμε για διχασμό. Μετά από όλα αυτά που πέρασε η χώρα, μετά από όλα αυτά που πέρασε το ΠΑΣΟΚ και έβαλε πλάτη και παρέμεινε το ΠΑΣΟΚ σήμερα προσπαθώντας να κάνει μια ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Λυπάμαι πάρα πολύ, όπως λυπούνται και οι άνθρωποι που ήδη μου έχουν στείλει ένα σωρό μηνύματα, φαντάζομαι και σε όλους εσάς, για τον τρόπο με τον οποίο συνεχίζουμε να πορευόμαστε, δυστυχώς. Και να λέμε τι έκανε ο ένας και τι έκανε ο άλλος. Εμένα δεν με ενδιαφέρει, κύριε Ξενάκη, κύριε Καραμέρε, κύριε Ελευθερόγλου, να είμαι αντι-ΣΥΡΙΖΑ ή αντι-Νέα Δημοκρατία. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να είμαι Δημοκρατική Παράταξη, ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Και να έχω πρόταση για τη χώρα. Ούτε να πετάω γιαούρτια, ούτε να φτύνω στις πλατείες, ούτε στους διαδρόμους, ούτε στους δρόμους, ούτε μέσα στη Βουλή. Επιτρέψτε μου λοιπόν να πω ότι εμένα προσωπικά, το κόμμα μου, το ΠΑΣΟΚ, το Κίνημα Αλλαγής και αυτοί που μείναμε στα δύσκολα και αυτοί που προσπαθήσαμε να σηκώσουμε τη χώρα στην πλάτη, έτσι, και βάλαμε το 2000 πλάτη και δεν ήμασταν οι εύκολοι που θα λέγαμε πετάξτε τους, κάντε τους, και δεν πήγαμε ούτε με τους ΑΝΕΛ για να ψάχνουμε σόνι και καλά, γιατί δεν άκουσα καμία προοδευτική πρόταση από τον προοδευτικό ΣΥΡΙΖΑ το 2015 να πει ελάτε εδώ, ποτάμι, Κίνημα Αλλαγής, να κάνουμε μια συζήτηση. Και δεν μας κάνετε και πάνω στους ΑΝΕΛ. Ήταν σχεδιασμένο το σύστημα. Ήταν σχεδιασμένη η συζήτηση. Κάνετε λάθος, κύριε Σπίτζη. Βγήκε και ο κύριος Τσίπρας και είπε ότι ποτέ δεν απέφθηνα σε αυτούς τους βρώμικους πασόκους. Έτσι. Σε αυτούς τους βρώμικους πασόκους, τους διεφθαρμένους, αυτούς που γιαουρτώνατε. Αυτούς που γιαουρτώνατε και φύγατε και φτύσατε κι εσείς και άλλοι φτύσανε προς τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι για να βρουν θέσεις, προορισμούς και δεν ξέρω εγώ τι άλλο και δεν με ενδιαφέρει. Εγώ δεν θέλω να ξανακούσω διχασμό, κύριε Ξενάκη. Εγώ θέλω η χώρα μου να πορευτεί μπροστά,
χωρίς να έχω φαινόμενα που ο ένας πολίτης θα βρίζει τον άλλον, που η μία κοινωνική ομάδα θα βρίζει την άλλη. Και δεν μου άρεσε σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, όχι. Δεν είναι να αντιγράψει τον κύριο Τσίπρα για να δούμε ποιος είναι ο πιο δικαστικός. Γιατί ξέρουμε τι έκανε ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Βαρουφάκης και όλοι αυτοί οι οποίοι συμπορεύθηκαν σε μια κατεύθυνση προκειμένου να κάνουν τι, μια τρύπα στο νερό, μια τεράστια κολοτούμπα. Και από την κυρία Μέρκελ πήγαινε σπίτι σου, κυρία Μέρκελ, έλα εδώ να βάλεις πλάτη. Και ευτυχώς που την έκαναν και σωθήκαμε και είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε εμβόλια και προχωράμε με όλες τις αδυναμίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Σασόλη ήρθε σήμερα, συνάντησε την κυρία Γεννηματά, η οποία έθεσε θέματα και για τα ελληνοτουρκικά και για τον εμβολιασμό και για το πράσινο πιστοποιητικό και για πάρα πολλά σοβαρά ζητήματα. Μάλιστα. Και έτσι πρέπει να πορευτούμε σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, κύριε Σπύρης, μια κουβέντα αν θέλετε να πείτε για αυτά, για να πάμε και σε άλλα θέματα της επικαιρότητας. Ναι. Επειδή δυστυχώς και η Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ έχει κενά μνήμες. Ευτυχώς που τα θυμάστε όλα εσείς, κύριε Σπύρτζη, από τα άλματα που κάνατε δεξιά-αριστερά και εσείς και η Νέα Δημοκρατία. Ευτυχώς τα θυμάστε καλά. Θα σας τα θυμίσω τώρα. Από την κυβέρνηση Παπαδήμου και την κυβέρνηση Σαμαρά ήταν οι δύο κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης που ήταν ο ορισμός του κοινωνικού αυτοματισμού, που έθεταν τη μία κοινωνική και επαγγελματική ομάδα απέναντι στην άλλη. Ήταν οι δύο κυβερνήσεις που έφεραν τη χώρα σε απόλυτο μέσος της ανθρωπιστική κρίση. Ήταν οι δύο κυβερνήσεις οι οποίες, για να θυμηθούμε, το Ζάπιο 1, το Ζάπιο 2, το Ζάπιο 3 ήταν αντιμνημονιακής κατεύθυνσης η Νέα Δημοκρατία. Και τελικά έγινε μνημονιακότερη του μνημονίου. Όλοι γίνατε. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Όλοι, κύριε Σπύρτζη και κύριε Πλεύρη. Όλοι. Ο κύριος Σαμαράς θα έσκυψε τα μνημόνια, κύριε Σπύρτζη. Το ξεχνάμε. Ο κύριος Σαμαράς το είχε σημαία. Θα με αφήσετε να μιλήσω. Όχι, γιατί ξέρετε ότι έχουμε σηκώσει την πλάτη μας δυστυχώς πάρα πολύ λαϊκισμό. Πολύ φτύσιμο, επιτρέψτε μου. Πολύ φτύσιμο από όλους εσάς. Από όλους εσάς. Από όλους εσάς. Και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ. Για να πάμε και σε. Και σε όχι, να θέλω να ακούσουμε ότι με ναι, να προλάβουμε να μιλήσουμε για ένα θέμα της επικαιρότητας. Ναι, κύριε Σπύριζε, παρακαλώ. Όπως ξεχνάνε ότι το Σεπτέμβριο του 2015 έγιναν εκλογές στη χώρα. Ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έκανε κολοτούμπια και έμεινε στη κυβέρνηση. Δοκίμασε τη συμφωνία που έκανε, τη διαπραγμάτευση που έκανε, που ήταν πάρα πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση. Αυτό είναι αλήθεια. Η χώρα, ναι. Και η κοινωνία. Ότι έκανε εκλογές. Και το 19 έγιναν εκλογές. Την έθεσε στον ελληνικό λαό. Και ακολούθησαν κι άλλες. Το 2015, το Σεπτέμβριο του 2015. Δεν θα τις έκανε τότε, κύριε Σπύρτζη. Μήπως κάνει και ο κύριος Μητσοτάκης τώρα κοντά. Δεν έκανε η Νέα Δημοκρατία το ίδιο. Αλλάζουν τα πράγματα. Καραμένο δίκιο έχετε σε αυτό. Σήμερα που κάνει κολοτούμπες στα εθνικά θέματα. Εντάξει, το ακούσατε αυτό που είπα, κύριε Σπύρτζη. Κύριε που Σπίτζη, κάνει κολοτούμπες στα εθνικά θέματα, ήταν... δεν θέτει στην κρίση του ελληνικού Λάξη. Λαού όλα αυτά που έλεγε προεκλογικά. Πού έχουμε κάνει κολοτούμπα, κύριε Σπίτζη, για πείτε. Και τη χώρα... Πού έχει κάνει κολοτούμπα, κύριε Μητσοτάκης, πείτε. Το Σεπτέμβριο έγινε κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Το Σεπτέμβριο στις εκλογές έγινε κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Σπίτζη. Βγήκατε κυβέρνηση το Σεπτέμβριο του 2015. Δεν βγήκατε κυβέρνηση. Μαζί με τον κύριο Καμένο βγήκατε κυβέρνηση. Καλά τώρα. Ναι. Δεν γίνατε κυβέρνηση. Κυβέρνηση και το 19 ο Μητσοτάκης. Το 2015 το Σεπτέμβριο δεν κέρδισατε τις εκλογές. Πήρατε 62 στο δημοψήφισμα και πήρατε 30. Έγινε διαπραγμάτευση. Έγινε διαπραγμάτευση. Τέθηκε στην κρίση του ελληνικού λαού. Και επιβεβαιώθηκε. Το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης και κέρδισε τις εκλογές. Πήρατε 62% στο όχι στο δημοψήφισμα, κύριε Σπρίτζη. Αδειάσατε σε μία νύχτα τον ελληνικό λαό που σας στήριξε και ήρθατε πρώτοι στις εκλογές. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα σας ξαναστείλω το ερώτημα του δημοψήφισματος. Το είπα νωρίτερα, κύριε Σπρίτζη. Το είπα νωρίτερα. Κύριε Σπρίτζη, απάντησε ο κύριος Βαρουφάκης ποιο ήταν το δίλημα. Και πάμε στο σήμερα. Πάμε σήμερα και ολοκληρώστε αν μπορείτε. Ναι. Σήμερα που έχουμε το 19 που βγήκε η Νέα Δημοκρατία με 40% κύριε Σπύρτζη. Σήμερα έχουμε μια χώρα που είναι έξω από τα μνημόνια και είναι επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ αυτό, τον Αύγουστο του 2018, όταν ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία με κυτρινισμό έλεγαν ότι έχουμε και άλλο μνημόνιο, κρυφό μνημόνιο. Τώρα δεν έχει κάνει ένα κρυφό μνημόνιο, το ξέρετε το κρυφό μνημόνιο. Έχουμε κολοτούμπα στα εθνικά θέματα. Έχουμε ποια εθνικά, πείτε που έχουμε κολοτούμπα, κύριε Σπύρτζη. Τα 6-12 μίλια δεν είναι. Κολοτούμπα έχουμε, κύριε Σπύρτζη, στο Άνω Καλογρίτσα, στα
το Πάτρα Πύργο έχουμε Κολοτούμπα. Το Πάτρα Πύργος, τα σκάνδαλα τώρα θα βρούμε. Κολοτούμπα έχουμε, κύριε Σπύρτζο, ο κύριος Καλογρίτσας ήταν αξιόπιστος φίλος σας και τώρα ήταν αξιόπιστος. Τώρα, ναι, εγώ θα ήθελα να ακούσω τον κύριο Σπύρτζο αν θεωρεί τον Καλογρίτσα αξιόπιστο. Ο κύριος Καλογρίτσας, το Πάτρα Πύργος, μια φορά έχετε κάνει που πάρει έναν αξιόπιστο, κύριε Σπύρτζο. Δεν με αφήνετε, δεν με αφήνετε. Να προσέχετε τους κουμπάρους σας. Κουμπάρος σας είναι ο κύριος Πίρτς. Ο κουμπάρος είναι ο Γιάννης. Ο Γιάννης Καλογρίτσας, όχι. Και αυτή εκεί γράφει. Άρα αυτός είναι αξιόπιστος. Καλά, τώρα στο προσωπικό επίπεδο θα λύσουμε τα πολιτικά ζητήματα της χώρας. Ποινικοποιήστε. Στο προσωπικό. Και ποιες είναι οι φιλίες σας. Όχι, ποτέ δεν την ποινικοποιώ. Θέλω να ακούσω εσάς να λέτε αναξιόπιστο τον Καλογρίτσα. Στο Πάτρα Πύργος. Για να το ακούσει και ο καλύτερο. Αφήστε να μας απαντήσει, γιατί ρωτάτε κάτι. Αφήστε να απαντήσει. Δεν θέλει, ρε παιδί μου, άνθρωπος δεν θέλει. Αφήστε να απαντήσει. Και μόλις απαντήσει, θα μιλήσετε και εσείς και η κυρία Δημαδάμα. Ναι. Το Πάτρα Πύργος, λοιπόν, ο κύριος Καλογρίτσας δεν πήρε ούτε μία σύμβαση. Από το ΣΥΡΙΖΑ. Πήρε όλα τα σπάσατε σε 8 και τα πήρε ο κύριος Καλογρίτσας. Δεν με αφήνετε να μιλήσω. Δεν με αφήνετε. Σε 8 τα πήρε. Γιατί κάνατε, γιατί το σπάσατε, κύριε Σπύρτζη, πείτε μας. Γιατί το σπάσατε. Θα σας πω γιατί το σπάσαμε. Πρώτον, το σπάσαμε γιατί αυτή είναι η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το σπάσαμε στο Πάτρα Πύργος. Δεύτερον, το σπάσαμε για να έχουμε μεγαλύτερο ανταγωνισμό και να μην πληρώνει ο ελληνικός λαός περισσότερα χρήματα. Σαν και αυτά που πληρώνει επί των ημερών σας. Και ποιος τα πήρε τα έργα που τα σπάσατε? Πήρα, βεβαίως, μόνο ο κ. Καλογρίτσας δεν πήρε. Όλοι οι άλλοι πήραν. Το ξόδισε, πήρε και μετά επειδή δεν μπορούσε να τα αποκριθεί, πήγε έκτοτε. Κανένα, όχι. Δεν πήγε έκτοτε. Λοιπόν, κύριε. Να ξέρω μια χαρά, κύριε. Μια απόφαση, κύριε Πλεύρη. Επειδή αυτή. Δεν τα ξέρετε κιόλα. Τα ξέρω. Κύριε Πλεύρη, τώρα πείτε μου. Πείτε μου τώρα τι κάνετε. Δύο χρόνια δεν γίνεται το έργο. Τώρα πήγε μια χαρά ο κύριος Καραμαλής και το έβαλε γέφυρα έσπα. Και θα δοθούν 30 εκατομμύρια και θα γίνει το έργο που δεν κάνατε. Γιατί το σπάσατε. Να κάνουμε καμιά ερώτηση. Ο κ. Καραμαλής παρανομεί. Δεν παρανομεί ο κ. Καραμαλής. Ποιος παρανομεί λιγότερο, ποιος παρανόμησε περισσότερο και ο κόσμος κάτω δεν έχει δρόμους να μπορέσει να κυκλοφορήσει. Δεν κάνει διαγωνισμό, δεν κάνει ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό, κάνει απευθείας ανάθεση. Σε κόντρα και τη σύμβαση της Ολυμπίας Οδού. Λοιπόν, μια ερώτηση στον κύριο Πλεύρη. Καταρχήν, πρέπει να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μητσοτάκη που αλλάξαν θέμα συζήτησης. Δεν έχουμε πει τη λέξη εμβόλιο σε αυτήν την εκπομπή σήμερα. Αυτό το λέω με χιούμορ. Και ασφάλεια. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτή ήταν έξυπνη πολιτικά κίνηση, κατά τη γνώμη από τον κύριο Μητσοτάκη. Την ημέρα που μας βάζουν οι Ολλανδοί στην Πορτογαλή λίστα για τον τουρισμό, που δεν πάει καλά ο τουρισμός, που γίνεται χαμός με τα εμβόλια. Εν πάση περιπτώσει, η ερώτηση, κύριε Πλεύρη, είναι σε μία φράση από αυτές που είπε ο κύριο Μητσοτάκη. Που είπε οι προοδευτικές δυνάμεις. Αισθάνεστε καλά με αυτόν τον όρο, δηλαδή είστε εσείς, μιλάω προσωπικά, που έχετε μια διαδρομή συγκεκριμένη και ένα ακροατήριο, συγκαταλέγετε τον εαυτό σας στις προοδευτικές δυνάμεις? Η πρόοδος τι εννοείται, κύριε Καραμέρο? Αν εννοείται πρόοδο, κύριε Καραμέρο, το σφυροδρέπανο προοδευτικές δυνάμεις, κύριε Πλεύρη. Υπάρχει στο Ευρωκοινοβούλιο μια που λέμε για τα. Θεωρείτε το μαδούρο. Όχι, μισό λεπτό. Δεν λέω, δεν σας είπα μαύρο. Δεν σας είπα μαύρο. Πρώην γραμματέα της ΚΝΕ. Θέλετε να σας απαντήσω ή όχι, κύριε Καραμέρο? Όχι. Μου είπατε αν συγκαταλέγω. Ορίστε. Εγώ λοιπόν. Απαντάτε με ερώτημα. Απαντήστε. Και στο Πασόκ ήταν, κύριε Σπίτζη. Ο πρώην γραμματέα της ΚΝΕ πήγε μετά στο Πασόκ που είσαστε κι εσείς. Προοδευτικές δυνάμεις είναι συγκεκριμένο όρο. Όχι, τέσσερις μαζί, παρακαλώ, κύριε. Είναι ορίστε στο Πασόκ. Θέλετε απαντήσεις. Το εξοριστικό Πασόκ. Εγώ λοιπόν είμαι δεξιός. Να απαντήσει, παρακαλώ. Το εξοριστικό Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε. Γι' αυτό, κύριε Σπίτι. Πέντε μαζί δεν γίνεται. Λοιπόν, κύριε. Εγώ μισώ. Κύριε Πλεύρη, απαντήστε. Τι να κάνουμε. Να απαντήσει. Να απαντήσει, κύριε Πλεύρη, αν νιώθει προοδευτικό. Αυτό είναι ένα ερώτημα που τίθεται χρόνια έτσι από αριστερά προς τα δεξιά. Που ψήφισα το μνημόνιο που λέει η κυρία Διαμαδάμαδα για να μην βγει η χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που πιστεύω στη φιλελεύθερη οικονομία και θεωρώ ότι αν δώσουμε χώρο στον ιδιωτικό τομέα, τότε θα υπάρχει πρόοδος για όλους τους πολίτες και βεβαίως είμαι συντηρητικός στις κοινωνικές και εθνικές αντιλήψεις. Αν θεωρείται πρόοδο το να πηγαίνει στη Βενεζουέλα, το να πηγαίνει στην ΚΝΕ καθοδηγητή, το να πηγαίνει και να έχει το σφυροδρέπανο, το να ρίχνει τη Μολότοφ,
το να κάνεις καταλήψεις και διαδηλώσεις για την Κουκουτίνα, τέτοιος προοδευτικός δεν είμαι. Αν πάμε στους κανονικούς Ευρωπαίους πολιτικούς, θεωρώ ότι είμαι προοδευτικός. Μάλιστα, προοδευτικός. Είναι μια καλή διαδρομή. Ο συντηρητικός και συντηρητικός. Να είστε προοδευτικός. Κύριε Καραμένο, ο συντηρητικός πολιτικός δεν σημαίνει ότι δεν έχει προοδευτικές αντιλήψεις. Ήσασταν γραμματέας της Νεολαίας ΕΠΕΝ. Που είναι κολλημένοι στην ανανεωτική αριστερά, στη μη ανανεωτική αριστερά, στο Κουκουέ Μουλού, στο Μουλού Κουκουέ, στους οικολόγους πράσινους. Λοιπόν, οι οικολόγοι πράσινοι πάνε πολύ καλά. Κύριε Ξενάκη. Ναι, κυρία Δημαδάμα, να δώσω κυρία Δημαδάμα, κάτι το σχόλιο που θέλετε να κάνετε. Εγώ είχα στο μυαλό μου να ρωτήσω άλλα, αλλά η συζήτηση έχει εκτραπεί. Να το διευκρινίσω, κύριε Δημαδάμα. Σε άλλες ατραπούς έχει πάει. Πάμε, κυρία Δημαδάμα, πέστε ζωή. Όταν λέμε προοδευτικό, όταν λέμε συντηρητικό, έχουν ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Αν ξεκινήσουμε τώρα, κύριε Ξενάκη, αυτή τη συζήτηση. Η συζήτηση αυτή. Εσείς ήταν αγέννητοι. Έχουν έρθει όλοι στην καρέκλα του σοσιαλισμού και του σοσιαλδημοκρατισμού και τραβάνε από εδώ και από εκεί. Κυρία Δημαδάμα, εσείς ήσασταν αγέννητοι, αλλά εγώ θυμάμαι το 82 στις δημοτικές εκλογές τηλεοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων, όπου για πρώτη φορά τότε στα δελτία ειδήσεων της κυβερνητικής ΕΡΤ η Ελλάδα χωρίστηκε στις δημοκρατικές δυνάμεις και το ΠΑΣΟΚ και στην υπόλοιπη Ελλάδα που προφανώς δεν ήταν δημοκρατικές δυνάμεις. Ωραίες λοιπόν, εποχές. Όσοι... Λοιπόν, κύριε Ξενάκη, το πρέπει το 2021. Αλλά είμαστε το 2021 πια. Σύμφωνοι. Τα οποία γινόντουσαν το 1982, αν γινόντουσαν δεν το ξέρω αυτό. Μου λέτε το μαθαίνω. Σας δίνω το λόγο μου ότι ο κύριος Σπύρης... Λοιπόν, θα πρέπει να ξαναπούμε σε μια τέτοια λογική που ο κύριος Σπύρης ότι το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν ευρωπαϊκό, είναι άλλη συγκυρία. Άλλες συνθήκες, άλλη συγκυρία, άλλες συνθήκες και προχωρώντας σε αυτή τη χώρα μαθαίνουμε και προχωράμε και προσπαθούμε να βοηθήσουμε και να συνδράμουμε. Το ΠΑΣΟΚ αντιπρόσωπο ήταν Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κόμμα. Αυτό είναι ο χώρος μας με τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές. Είμαστε με τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές. Είμαστε με τη Διεθνή Σοσιαλιστική που σώνει και καλά. Πρέπει σώνει και καλά ο κύριος Παπανδρέου να βάλει όποιος θέλει, όποιος αγαπάει, όποιος πρέπει να μπει στη Διεθνή Σοσιαλιστική. Μόνο το ΠΑΣΟΚ και το κίνημα αλλαγής είναι και παραμένει στην οικογένεια των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και της Διεθνούς Σοσιαλιστικής. Τελεία. Αν θέλετε να ανοίξουμε μια μέρα μια συζήτηση, τι είναι συντηρητικός, τι είναι προοδευτικός, θέμα, να την κάνουμε συγγνώμη, στην ουσία της. Επειδή είπατε για τη Σοσιαλιστική Διεθνή, στην οποία πρόεδρος είναι ο Γιώργος Παπανδρέου ακόμα. Εγώ συντηρητικός είμαι, δεν είμαι ένα λοιπόν, συντηρητικό, αλλά θεωρώ ότι συντηρητικός είναι και συντηρητικός και προοδευτικός, κύριε Πλεύρη, και τα δύο δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται, πώς θα γίνει τώρα. Αν νομίζετε ότι η πρόοδος είναι το σπυροδρόμι, δεν είναι το χωράμε, δεν είναι καπέλο, το βάζουμε και το βγάζουμε, κύριε Πλεύρη. Εσείς ήσασταν προοδευτικοί στο ΠΑΣΟΚ και κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσέχτε, η συντηρητική Νέα Δημοκρατία, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το 80, το 79, που ήταν συντηρητικός, ήταν υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εσείς οι προοδευτικοί σας ήταν κατά. Βρείτε μου ποιος ήταν η πραγματικά προοδευτικός. Για σύγκυνα ήταν άλλη συγκυρία, κύριε Πλεύρη, ήταν άλλη συγκυρία. Εγώ δεν θα την παραδεχτώ μαζί σας σε σχέση με αυτό, κύριε Σπίτση. Όμως ο προοδευτικός, το progressive και το conservative είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν τα βάζουμε και τα βγάζουμε κατά περίπτωση ο καθένας μας. Σας απασχολεί, είναι εξαιρετικό. Καλά κάνετε και το λέτε. Εμείς είμαστε στην progressive. Μία ερώτηση, κύριο Σπύρη, θέλω να κάνω. Υπάρχει θέμα... Λοιπόν, ένα λεπτό, κύριε Δημαδάμα, πέστε. Επειδή ο κύριος Ελευθερόπουλος, νομίζω ο κύριος Καραμένος, δεν θυμάμαι, μίλησε για τους εμβολιασμούς και τον τουρισμό. Τα πράγματα με τον τουρισμό είναι πολύ σοβαρά. Χρειαζόμαστε καθολικό εμβολιασμό όλων των εργαζομένων, οι οποίοι είναι στην εστίαση. Άκουγα τον πρόεδρο των ξενοδόχων σήμερα που δεν ήταν αισιόδοξος καθόλου. Τον άκουγα. Ακριβώς. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εμείς είχαμε συνάντηση με τους φορείς, με την κυρία Γεννηματά. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν επαναπροσληφθεί. Είναι στον αέρα, διότι δεν γνωρίζουν πόσα και ποια ξενοδοχεία ακόμη θα ανοίξουν και τι θα γίνει στην εστίαση. Παρακαλώ να θέσουμε αυτά τα ζητήματα. Έρχονται από την κοινωνία, από τους εργαζόμενους εν μέσω αλλαγής και των εργασιακών. Οπότε να κάνουμε και μια συζήτηση προς αυτήν την κατεύθυνση, αν έχουμε κάνουμε, χρόνο, σήμερα γιατί σήμερα θα την κάνουμε. Δεν ξέρω, ωστόσο, για τον τουρισμό θέματα. Η αλήθεια είναι πως άκουγα το απόγευμα τον πρώτο ξενοδόχο σε μια ραδιοφωνική του συνέντευξη να λέει μακάρι να πάνε τα πράγματα τόσο καλά, αλλά προς το παρόν δεν έχουμε δείγματα ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλά.
Και... πριν μια εβδομάδα πανηγύριζε η Νέα Δημοκρατία η κυβέρνηση. Ναι. Και σήμερα δεν υπάρχουν ούτε τεστ στα νησιά. Έκανε πρόβλημα για να έρθουν και να φύγουν οι τουρίστες. Επειδή εγώ θα πω μόνο το εξής. Επειδή και ο κ. Μητσοτάκης όντως έκανε αυτή την εκτίμηση σήμερα. Αλλά αυτό είναι τώρα. Ελπίζουμε όλοι, η ελπίδα όλων από ό,τι κατάλαβα είναι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο να συμβεί αυτό και το Σεπτέμβριο. Όντως ο Ιούνιος ήταν ένας πολύ δύσκολος μήνας για τον τουρισμό. Είναι ακριβώς παιδιά. 2.000 ξενοδοχεία ανοιχτά τα 10.000. Δυστυχώς και να σας πω, κύριε Ξενάκη, δεν είναι θέμα αντιπαράθεσης. Ας κάτσουμε να βρούμε έναν τρόπο να ακούσει όμως η κυβέρνηση τις προτάσεις που καταθέτουμε, να μπορέσουμε να βάλουμε γρήγορα στη ρούγα τον τουρισμό μας. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Περιμένει πάρα πολλοί κόσμος και εργαζόμενοι να ζήσουν. Λοιπόν, μην φύγει και ο Ιούνιος και ο Ιούλιος έτσι. Γιατί λέγαμε για το Μάιο, πάει ο Μάιος. Είναι ο Ιούνιος, αρχίζει. Πάλι δεν έχουμε δει να προχωράνε τα πράγματα. Και πώς θα ξεκινήσουν οι επιχειρηματίες? Θέλουν και μια οικονομική στήριξη που λοιπόν, κύριε Δημαδάμα, αλλά δεν έχει έρθει. Κύριε Δημαδάμα, κύριε Σπύρης και κύριε Πλεύρη, ευχαριστούμε για τη ζωηρή κουβέντα, η οποία έχει και ιστορικό χαρακτήρα σήμερα. Να, πήγαμε και στα παλιά. Πώς να συνεχίσουμε τη Δευτέρα. Και να δώσουμε συγχαρητήρια στον κύριο Μητσοτάκη για τους χαρακτηρισμούς που είχε απέναντι στον προοδευτικό κόσμο και στην αριστερά. Λοιπόν, του τάφησε με τον φασισμό. Λοιπόν, μην ανοίξουμε πάλι συζήτηση. Λοιπόν, καλό βράδυ και στους τρεις σας. Καλό βράδυ. Θα πάμε αμέσως στους τηλεθεατές μας μετά από πολύ σύντομο διάλειμμα στα δικά σας μηνύματα, στη δική σας φωνή. Λοιπόν, επιστρέφουμε στις παρεμβάσεις. Πάμε αμέσως στους τηλεθεατές μας. Ξεκινώντας από τον κύριο Σταυρακάκη, ο οποίος έχει το λόγο από το Ήλιον. Καλησπέρα κύριε Σταυρακάκη, σας ακούμε. Καλησπέρα κύριε Προστάμενε. Εχθές η κυρία από το Πασόκ είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης έκοψε τα δώρα που δίνανε. Εγώ φυσικά δεν πήρα τίποτα, αλλά θέλω να της πω όμως ότι ο κύριος Μητσοτάκης μου έδωσε αναδρομικά 3.200 ευρώ. Μέτραγα 50, 64 50. Επομένως να μην λέει ό,τι θέλει, παρά να είναι πιο αντιπροσωπευτική και πιο σωστή. Κύριε Σταυρακάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς σας βράδυ, καλό φάγωτα τα 64-50. Λοιπόν, υπήρχε ένα πλεόνασμα. Πάμε στον κύριο Σαρμά. Εντάξει, καλό είναι να παίρνουν λεφτά οι συνταξιούχοι. Το πλεόνασμα καλό είναι πάντα. Και με τον κόσμο του κόσμου. Έτσι. Κύριε Σαρμά, καλησπέρα σας. Ακούμε. Κύριε Ξενάκη, καλησπέρα. Παρακαλώ, σας ακούμε. Θα ήθελα να πω ότι η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της χώρας. Αυτό οφείλεται κυρίως στη Νέα Δημοκρατία και στον τότε ηγέτη της, Κωνσταντίνο Καραμανλή, όταν όλες οι άλλες πολιτικές δυνάμεις ήταν απέναντι. Ας μην ξεχνάμε το σύνθημα του ΠΑΣΟΚ και των άλλων προοδευτικών δυνάμεων τότε, ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο. Από αυτή την άποψη φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία στην πράξη ήταν και είναι το πιο προοδευτικό κόμμα. Και επίσης θα ήθελα να πω ότι η μεγαλύτερη υπηρεσία που προσέφερε ο Τσίπρας στη χώρα ήταν η κολοτούμπα που έκανε το 2015 και έτσι κρατηθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Θα σας πω ότι με τον νόμο Λομβέρδου του 2014 οι παιδόφιλοι εκπαιδευτικοί, αν δεν επάβονται οριστικά, δεν επέστρεφαν στις τάξεις των σχολείων, αλλά πήγαιναν σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Όμως το 2015 με τον νόμο Μπαλτά επαναφέρονται όλοι οι παιδόφιλοι εκπαιδευτικοί στην τάξη. Άρα βλέπουμε, είτε έχουμε νόμο Παρασκευόπουλου, ούτε νόμο... Λοιπόν, κύριε Σαρμά, ο εκπαιδευτικός των ελληνικών κωδίκων, οι νόμοι που ψηφίστηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ ευνόησαν παραβατικές... Λοιπόν, κύριε Σαρμά, μισό λεπτάκι, ευχαριστούμε πολύ, αλλά να ακούσουμε λίγο γιατί... Επειδή είπατε για τους εκπαιδευτικούς, να σας πω το τελευταίο παράδειγμα των εκπαιδευτικών, ο οποίος φέρεται να παρενοχλούσε μαθήτριες δημοτικού, με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, μπήκε σε αργία. Μάλιστα. Δεν έχουν ασυλία ούτε άλλοι. Δεν υπάρχει καμία συλλογική, έτσι νομίζω. Ναι. Πάμε στον κύριο, κύριο Σαριδάκη, καλησπέρα σας. Κύριε Σαριδάκη, σας ακούμε. Α, ο κύριος Δρίτσας, με συγχωρείτε. Ο κύριος Δρίτσας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Με συγχωρείτε πολύ, εσύ έχετε το λόγο. Παρακαλώ, κύριε. Να θέσω τρία πραγματάκια πολύ σύντομα τηλεγραφικά, το οποίο προσωπικά με απασχολούν αρκετά. Την περασμένη εβδομάδα φιλοξενήθηκε τον κύριο Χατζηδάκη, σωστά. Σωστά. Μας μίλησε για ευελιξία ωραρίου, στους μισθωτούς και μάλιστα να δουλεύουν και τις Κυριακές κτλ. Η Ελλάδα, από ό,τι γνωρίζω, είναι η τρίτη χώρα στην Ευρώπη σε ακρίβεια βενζίνης. Δεν μας είπε ο κ. Χατζηδάκη εκεί κάποια ευελιξία στις τιμές της βενζίνης. Προς τα πάνω πήγαινε συνέχεια.
Δεύτερο, για να σας κουράζω. Γνωρίζετε ότι πάρα πολλοί εργαζόμενοι πληρώνονται με κουπόνια σύντησης για βενζινάδικα. Το γνωρίζετε αυτό? Ισχύει. Βεβαίως. Λοιπόν, όχι τώρα όμως, και πριν ήταν, κύριε. Πολλά χρόνια υπάρχει αυτό. Και τι σημασία έχει? Όχι, σας λέω ότι ισχύει και πριν. Δεν είπαμε ότι. Και τι σημασία έχει? Την περίοδο της Δημοκρατίας. Είπαμε ευαισθησία τώρα σε αυτό. Και τι σημασία έχει? Αυτό σας λέω. Ότι ψηφίσαμε Νέα Δημοκρατία για κάτι καλύτερο. Γιατί είχε πει η Νέα Δημοκρατία θα τα καταργήσει. Πάντως, μισό λεπτό, κύριε Δρίτσα, τα κουπόνια, επειδή εγώ τα θυμάμαι 15-20 χρόνια να υπάρχουν σε επιχειρήσεις. Είναι μια επιπλέον. Σε κάποιες επιχειρήσεις είναι μια επιπλέον παροχή. Τώρα δεν είναι επιπλέον, είναι αποκατηστούν μέρος του μισθού. Ναι, δεν ξέρω. Τώρα πιθανόν να είναι αυτό που λέει. Μήπως κάνετε κάποιο λάθος για να. Τώρα έχω πρόσωπο στο οικογενειακό μου περιβάλλον, ο οποίος, που έπαιρνε κουπόνια επί χρόνια. Σαν επιπλέον παροχή είναι τα κουπόνια. Επειδή έχω και εγώ πρόσωπο στο οικογενειακό περιβάλλον, μόνο το θάρρος, γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι πληρώνονται 500 ευρώ. Δηλαδή όχι, εντάξει. Όχι, σωστά. Έχετε δίκιο. Αν είναι έτσι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, γι' αυτό που μιλάμε έχετε δίκιο. Προφανώς. Δεν το συζητάω. Λοιπόν, κύριε Δρίτσα, έχετε κάτι άλλο για να κλείσουμε? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είναι παράνομο και πρέπει να πάνε στην επιθεώρηση εργασίας. Τι? Όχι, να πάνε στην επιθεώρηση εργασίας. Συναντήθηκε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, να πούμε. Μάλιστα. Και αυτή είναι λαύρη κατά του νομοσχεδίου. Πάμε στον κύριο Δαμιανίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Δαμιανίδη. Σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Ήθελα άλλα πράγματα να πω, αλλά θα ρωτήσω τον κύριο Καραμέρο. Τι θέλετε? Τι είναι προοδευτικός και τι είναι δεξιό συντηρητικός? Δεν μου λέτε, κύριε Καραμέρο. Θα με ρωτήσετε... Σήμερα, που μετά από τόσα χρόνια μάχης, δεν ψηφίσαν οι δίθεν προοδευτικοί να ψηφίζει ο Έλληνας απόδημος του εξωτερικού. Είναι προοδευτικό αυτό ή συντηρητισμός? Όταν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες ψηφίζουν όπως σε οποιαδήποτε χώρα και να είναι, όσα χρόνια και να λείπουν τη χώρα τους. Είμαι Έλληνας που γεννήθηκα στην Ολλανδία. Έχω έρθει στην εκπομπή σας 13 χρόνια με τα τζάκια, αν θυμάστε. Όλη μου η οικογένεια παραμένει ακόμα στο εξωτερικό. Χαίρομαι που σας ξανακούω. Δεν δίνετε το δικαίωμα να ψηφίζουν οι Έλληνες απόδημοι προοδευτικοί? Γιατί καταψηφίσατε, ρε? Γιατί φοβάστε μη και να χάσετε? Είναι δυνατόν, τόσα χρόνια ο Τούρκος να ψηφίζει από άλλη χώρα για τη χώρα του, ο Σέρβος και όχι ο Έλληνας πολίτης που είναι στο εξωτερικό? Όποιος έχει ελληνικό διαβατήριο θα πρέπει να ψηφίζει. Κύριε και σήμερα αποδείξαν άλλη μια φορά οι δίθεν προοδευτικοί πόσο προοδευτικοί είναι, αλλά είναι σταλινιστές. Κύριε Δαμιανίδη, ευχαριστούμε το πάρα πολύ. Το εκλαμβάνω σαν οικειότητα, επειδή σα είχα φιλοξενήσει η εκπομπή μου. Ναι, κύριε Δαμιανίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Ο Γιώργος είναι πάρα πολύ έτσι. Και δεν ψήφισα εγώ, αλλά πάντως θέλω να πω ότι το 19 υπήρχε μια συνένεση των κομμάτων. Τώρα όλη αυτή η φασαρία, να το αποτέλεσμα. Λοιπόν, δούλεψε. Πάμε σε ένα ακροατήριο. Πάμε στην κυρία Κανελοπούλου. Καλησπέρα, κυρία Κανελοπούλου. Καλησπέρα σας. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι πιο πρακτικό. Θέλω να σας ρωτήσω για τη σύνταξη κυρίας. Βγήκε η απόφαση με ένα ορισμένο ποσό. Πληρώθηκα τώρα το δεύτερο μήνα και είναι τα μισά λεφτά χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία. Έχετε απόλυτο δίκιο. Τι κάνουμε, δεν ξέρω. Τι πρέπει να ακούστε την απάντηση. Δεν είστε οι μόνοι, δυστυχώς. Περικόπησαν στο 50% η σύνταξη κυρίας. Βγήκε χθες όμως η κυβέρνηση μέσω του ΕΦΚΑ, είπε ότι έγινε λάθος, δίνει ένα μήνα αναστολή και θα επιστραφεί το ποσό που σας παρακρατήθηκε τώρα. Ευτυχώς μάζεψε την κάφα του κύριου Χάλαρη και του Χατζηδάκη. Κύριε Κανελοπούλου, ακούσατε την απάντηση. Έχει ανακληθεί η απόφαση και θα πάρετε τα λεφτά σας και αυτά που δεν θέλετε. Πρέπει να κάνω τίποτα, να κάνω αίτηση. Εσείς δεν θα κάνετε έτσι για να πάρετε πίσω τα χρήματα σε αυτά, αλλά μέσα στο μήνα πρέπει να κάνετε μια υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εργάζεστε για να μην σας τα ξανακόψουν. Μάλιστα. Είμαι και εγώ συνταξιούχος όμως. Ναι, θα κάνετε μια υπεύθυνη δήλωση που ότι θα λέτε ότι δεν εργάζεστε. Θα πρέπει να σας πω πρακτικά να το πω. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τοπικό υποκατάστημα του ΕΦΚΑ και να προσκομίσετε αυτή τη δήλωση που λέει ο Νίκος. Αυτό που είπατε. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Κανελοπούλου. Νομίζω ότι σας βοήθησαν οι συνάδελφοι. Πάμε στον κύριο Γεωργίου. Καλησπέρα κύριε Γεωργίου, σας ακούμε. Από τη Βούλα. Ναι, χαίρετε. Γεια σας κύριε Γεωργίου, γεια σας. Καλησπέρα σας. Σχετικά με την οργάνωση του κράτους και σχετικά με το θέμα της ασφάλειας των πολιτών. Είχα ένα πρόβλημα με το σταθερό μου τηλέφωνο και αφού τηλεφώνησα στις βλάβες, την άλλη μέρα το πρωί ακούω χτύπους στην πόρτα μου. Δεν ήξερα ποιος ήταν. Έφυγε ο άνθρωπος ο οποίος χτύπαγε. Παίρνω πάλι τον ΟΤΕ μετά από κάποια ώρα γιατί τι θα γίνει με τη βλάβη και μου λέει, έχει έρθει, λέει ο τεχνικός, χτύπαγε και δεν βρήκε την πόρτα σας, ναι. Και δεν του ανοίξατε. Λέω, από πού και σπού. Λέει, σας πήρε, λέει, τηλέφωνο στο κινητό. Εγώ το κινητό μου δεν το είχα εκείνη τη στιγμή. Το είχα κλειστό, το είχα κλειστό κτλ. Ρωτάω,
ποιος είναι ο κύριος αυτός, πέστε μου το δικό του κινητό ή πέστε μου ποια υπηρεσία δεν σας το δώσανε το τηλέφωνο της. Η απάντηση ήταν, πρώτον, δεν γνωρίζουμε επακριβώς, αλλά το κινητό του κυρίου είναι απόρριτο. Ναι. Άρα δηλαδή, όποιος χτυπάει και λέει είμαι από τη ΔΕΗ, είμαι από τον ΟΤΕ ή οτιδήποτε. Να έχει το νου τον κόσμο, λέτε. Να έχει το νου τον κόσμο. Ο κόσμος μπερδεύεται και ανοίγει την πόρτα και βγαίνει. Κύριε Γεωργίου, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Είχαμε και μια σύλληψη μέσα στην ημέρα. Μια μητέρα και γιος υποδίονταν τους ελεκτές του ΙΚΑ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γεωργίου. Και είναι η σωστή επισήμανση. Πάμε προσοχή. Και στον κύριο Καράμπελα. Καλησπέρα, κύριε Καράμπελα, σας ακούμε. Προσοχή. Όσο μπορείτε πιο συνοπτικά. Εγώ δεν ήθελα, ήθελα μόνο όταν ήταν ο κύριο Σπρίτση εκεί πέρα, ήθελα να μιλήσω για τον κύριο Σπρίτση. Τώρα δεν έχω τίποτα να πω για το άλλο. Ήθελα να το ρωτήσω γιατί δεν ψήφισε την πρόταση τη κυρία Γεννηματά τότε, από το 2000 να γίνουν για τα οικονομικά. Αλλά λοιπόν, και τώρα, όπω φαίνεται τα πράγματα. Το βάλατε στο. Εντάξει, είναι ένα πολιτικό ερώτημα να βάλατε. Δεν ήταν προσωπικό, ήταν πολιτικό. Το θέσατε στον αέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πολύ γρήγορα να πάμε και στον κύριο Φασόλη. Πολύ γρήγορα να το ζητήσουμε. Πριν σιγά-σιγά να κλείνουμε, τον ακούσουμε και εκείνον. Καλησπέρα, κύριε Φασόλη. Καλησπέρα σα. Παρακαλώ. Θα ήθελα να σα πω το εξή. Δεν ξέρω αν ακούσατε για το θέμα τη Εθνική. Πριν τρεις μέρες η Εθνική με δόλο, 2:30 το μεσημέρι, παρακράτησε την κυρία Σύνταξη και το επικουρικό σε όποιους είχαν δάνειο, κάρτα και οτιδήποτε άλλο. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Όχι, δεν το γνωρίζω. Αυτό το πράγμα. Δεν έχει γίνει άλλος πολύ μεγάλος. Όχι, θα το ψάξουμε όμως, κύριε Φασόλη. Ορίστε. Θα το ψάξουμε, δεν το γνωρίζω πραγματικά. Σε ακατάσχετους λογαριασμούς. Έχουν περάσει τρεις μέρες και οι άνθρωποι κλαίνε ότι δεν έχουν απληρώσει. Αφήστε να το δούμε, κύριε Φασόλη. Στο δεσμευόμαστε να το δούμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μας και απόψε στις ζωηρές κουβέντες που είχαμε. Θα είμαστε μαζί αύριο στις 10 παρα 10 ώρες παρεμβάσει και πάλι με ενδιαφέροντες προσκεκλημένους θα το δείτε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας λοιπόν και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακολουθεί Γαβρίλος Χαλκιώτης, μπορείς να το σώσεις, μη φύγει κανείς. Νομίζω θα απαντήσει σε πολύ σημαντικά ερωτήματα για την καθημερινότητά σας που σας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.